Γιατί μας βάζει στα βαριά τα τραγούδια πρωί-πρωί στην Αυστραλία. Τι να κάνουμε, ένα απόγευμα, ξέρετε. Είναι διαφορετικές οι ώρες. Έχουμε και 9 ώρες διαφορά, κάτι. Καλή σας μέρα στη Ρωσία, Ανατολική Ρωσία, στην Τουρκία, εκεί, σε όλους τους φίλους μας στους πόντιους. Έχουμε πάρα πολλούς πόντιους εκεί στην Τουρκία που μας ακούν. Και οι λεγόμενοι μας, σας ακούμε και γελάτε κρυφά, λέει Άγγελε, διότι υπάρχουν μερικοί εδώ που δεν θέλουν να ακούμε ελληνικά. Άρα μπράβο σας εκεί στην Τουρκία, οι πόντιοι, οι φίλοι μας, να κρατάτε την ταυτότητά μας, την ελληνικότητά μας, έτσι πάντα. Γιατί και είσαστε και οι πρώτοι Έλληνες, μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Να καλοϊσπερίσουμε, μάλλον καλό βράδυ στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη, σε όλους τους φίλους. Σήμερα η ρωσική τηλεόραση μου στείλε, το δορυφόρος δηλαδή, τα stats. Και ξέρετε τι μου είπε, ότι το κανάλι σας είναι το τρίτο και εγώ απόρρισα. Και λέω ότι ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά, Αυστραλία, έχουμε πάρα πολύ ακροματικότητα. Στα τηλέφωνα και στο SPB, το πρόγραμμα που έχουμε βάλει εδώ πέρα και έχει αυτό το καινούργιο τηλέφωνο, να το βλέπουν οι ακροατές. Λοιπόν, όταν μπαίνουν και πατάνε και βλέπουν το κανάλι μας στα τηλέφωνα που είναι αυτό εδώ και παίζει πάρα πολύ καθαρά, μου στείλαν τα στατιστικά μόνο για αυτό το πρόγραμμα, ας πούμε, που πόσοι μπαίνουν καθημερινώς και βλέπουν. Να χαμηλώσω τη φωνή λιγάκι. Η Ελλάδα είναι το number one κράτος που μπαίνουν και βλέπουν στα iPhone, στα iPads, στα tablets και όλα αυτά τα πράγματα. Δεύτερο έρχεται η Αμερική, τρίτο έρχεται ο Καναδάς, τρίτο κράτος έρχεται η Σαουδική Αραβία. Δεν το καταλάβω. Σαουδική Αραβία, το τρίτο κράτος μετά από την Αμερική, που παρακολουθούν σε αυτό το σύστημα, στο δορυφορικό, το κανάλι μας. Τέταρτο κράτος έρχεται ο Καναδάς, πέμπτο έρχεται η Αυστραλία και μετά έρχεται η Γερμανία, μετά η Αγγλία και τα υπόλοιπα τα κράτη που ακολουθούν. Αλλά έχουν δει κάτι κράτη που μας βλέπουν. Α, και η Κίνα είναι το 12ο κράτος στη σειρά. Κουβεντιάζουμε μια πάρα πολύ μεγάλη ακροματικότητα και δεν κουβεντιάζουμε μια χιλιά άτομα. Κατοντάς χιλιάδες άτομα. Τώρα αυτοί τι βλέπουν το κανάλι, δεν ξέρω τι παρακολουθούν την ημέρα, το βράδυ, τι βλέπουν. Μια φορά έχει πάρα πολλούς Κινέζους. Ωραίο, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Σήμερα θα έχουμε τον Παναγιώτη Τουλάτο. Αλλά πρωτού περάσουμε τον Παναγιώτη Τουλάτο και τον καλησπερίσουμε, θα ήθελα να πω στους φίλους και φίλες ότι έχετε, αργά μου ήρθε αυτή η ανακοίνωση, αλλά τέλος πάντων μερικοί δεν το παίρνουν και στα σοβαρά, ξέρετε, αλλά τελευταία στιγμή και άμα κάνουμε δουλειές πατατσούλικες, οπωσδήποτε δεν μπορούμε να φέρουμε και θετικά αποτελέσματα για τα εθνικά μας θέματα, αγαπητοί φίλοι. Δηλαδή η δουλειά μας πάει αλλά Παπανδρέου, αλλά Πασόκ. Πατατσούλικες δουλειές. Έτσι και είναι και στην Αμερική, από μερικούς οι οποίοι θέλουν να επιδεικνύονται και να κάνουν τους λομπίστες, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με λόμπι και νομίζουν ότι θα κάνουν κάτι, τέλος πάντων. Μια φορά το Bill που είχαμε πει και έγινε με το τσιμπίδι τόσο μεγάλο κακό στην ελεύθερη γνώμη, σχετικά να πάρουν οι Ελληνοκύπροι, που εγώ δεν το υποστηρίζω αυτό το Bill και το λέω ξεκάθαρα, δεν το υποστηρίζω, διότι είναι κομπίνα. Και δεν μου αρέσουν εμένα αυτά τα μπίλια που πάνε να περάσει ο Ομπάμα και κάθε Ομπάμα στην Αμερική. Προπαντός, πάνε να περάσουν ένα μπίλ, λέει, να αποζημιώσουν τους, ακούστε δηλαδή, εκμετάλλευση των Έλληνων Κυπρίων και των Έλληνων της Αμερικής. Να περάσουν ένα μπίλ το οποίο θα αποζημιώσουν τους Ελληνοκύπριους, αυτοί οι οποίοι ήταν Αμερικανοί πολίτες, προτού γίνει η σύραξη μεταξύ Τουρκίας ή μάλλον η εισβολή των Τούρκων στο βόρειο μέρος του νησιού. Και εγώ λέω τόσο κόκκινο και τους λέω, καλά λες εσείς παιδιά, μα τρελοί είσαστε. Προτού τη ρήξη δεν είχαμε πολλούς Ελληνοκύπριους στην Αμερική, πώς ήταν, 1000. Αυτοί είναι από άλλα μέρη της Κύπρου, δεν χάσανε τα εδάφη τους αυτοί. Αυτοί που χάσανε τα εδάφη τους και ήρθανε μετά το 1974 στην Αμερική, πήγανε στον Καναδά, πήγανε στην Αγγλία. Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν είναι Αμερικανοί πολίτες, αλλά έχουν την κυπριακή υπηκότητα. Τι θα γίνει με αυτούς. Για αυτούς κουβεντιάζουμε, για αυτούς μιλάμε. Και όχι για αυτούς που είχαν φύγει από το νησί προτού την εισβολή. Αυτοί έχουν τακτοποιηθεί. Πάει αυτό. Ο Γκάσο Μπιλιαράκης μου λέει, Άγγελε, αυτό δεν υποστηρίζει τον Μπιλ και δεν πρόκειται να περάσει. Ξεχάσω το. Λοιπόν, αλλά αυτό όμως που θέλω να πω τώρα πρέπει να το υποστηρίξουμε. Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και
το σωστό σωστό. Για να μην με περνάνε μερικοί ότι είμαι ανθέλινας και αντικύπριος και πάμε σαμποτάρουμε τα εθνικά μας θέματα και αυτές τις βλακίες που λένε μερικοί, ο εκβοστόνης κτλ. Κτλ. Θα ήθελα να υποστηρίξω το όλοι σας και έχετε προθεσμία μέχρι τις 12 Νοεμβρίου, δηλαδή μεθαύριο, να υποστηρίξουμε και να ειδοποιήσω τους Κόγκρες να υποστηρίξουν το νομοσχέδιο HJ Resolution 83. Αυτό τι είναι ακριβώς? Αν το υποστηρίξουμε, αυτό το υποστηρίζει ο Γκάσο Μπιλιράκης και μερικοί άλλοι βουλευτές και κόγκρες μου, όχι πολλοί, τέλος πάντων. Αλλά στους κατατόπους περιοχές, σε όλη την Αμερική που με βλέπετε, ειδοποίησε τους κόγκρες και γράφτε κάτω για το νομοσχέδιο H, όπως λέμε Harry, J, όπως λέμε Jack, Resolution 83. Να περάσει. Αυτό είναι εναντίον του Προέδρου μας, που θέλει να περάσει ένα κοντήλι, ακούστε, ακούστε, εσείς που ψηφίσατε Ομπάμα, ένα κοντήλι 111 εκατομμύρια δολάρια με βαρύ heavy duty πολεμικό, με εξοπλισμό, με τάξ, με αεροπλάνα και ελικόπτερα, αυτά τα σπέσια, τα καινούργια που έχουν στην Αμερική, που είναι σαΐνια ελικόπτερα. Γιατί? Για να κάνουν εισβολή στην Ελλάδα και στην Κύπρο οι Τούρκοι. Αυτά θέλει να δώσει ο Ομπάμα, λέει, και προσπαθεί να περάσει αυτό το deal, να δώσει 111 εκατομμύρια δολάρια στην Τουρκία, δηλαδή η αξία 111 εκατομμύρια δολάρια στην Τουρκία. Όπου εμείς θα πρέπει να ειδοποιήσουμε τους Κόγκρες να υποστηρίξουν το HJ Resolution 83, το οποίο είναι εναντίον του ψηφίσματος για να δώσουν 111 εκατομμύρια δολάρια στους Τούρκους, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα δικά μας τα λεφτά. Είμαστε Αμερικανοί πολίτες. Και έχετε το δικαίωμα να μιλήσετε ελεύθερα. Εφόσον είμαστε Αμερικανοί πολίτες, δεν μπορεί το δικό μου το χρήμα που πληρώνω εγώ και εσείς προσωπικά να το παίρνει ο πρόεδρος μας και να το χαρίζει στην Τουρκία και να γυρίζει μετά να πηγαίνει στον παππού, στα αδέρφια μας, στις γιαγιάδες και να τους σκοτώνουν με τα δικά μας τα λεφτά. Αυτό είναι έγκλημα. Είμαστε κι εμείς συνένοχοι. Γι' αυτό σας παρακαλώ, πάρτε τώρα τον Γκάσο Μπιλιράκη στην περιοχή μας και στις άλλες περιοχές, ξέρετε ποιοι είναι οι βουλευτές σας, οι Δημοκρατικοί ή οι Ρεπουμπλικανοί, και να τους πείτε να υποστηρίξουν το νομοσχέδιο HJ Resolution 83. Αυτά σχετικά. Και πρέπει να ειδοποιήσουμε μέχρι το 12 Νοεμβρίου για περισσότερα. Ειδοποιήσουμε τους κόγκρεσμεν. Έχουμε τον Πανιώτη Λάτο. Γεια σου Παναγιώτη. Έχουμε... Τι έχουμε, τι νέα έχουμε τώρα από την Ελλάδα εκεί, Παναγιώτη? Την Αθήνα, γεια σας από την Ελλάδα, αδέλφια, απαντακού Έλληνες. Από την Ελλάδα. Στην Ελλάδα, Άγγελε, συνεχίζουν και κοροϊδεύουν την κοινωνία όπως το έκαναν και πριν, έτσι το κάνουν και τώρα, τι έτσι έχουμε, το κάνουν και αργότερα. Έχουμε καινούριο πρωθυπουργό, τον Μπερτσάνικο. Μα δεν πρόκειται να μπει, λένε έτσι, αλλά δεν πιστεύω να... Α, δεν πιστεύεις να μπει δηλαδή αυτός? Όχι, γιατί είναι από το Πασόκ τώρα. Εδώ κοιτάνε κάποιον άσχετο. Αλλά πήγανε και την κάτσα του Καρατζαφέρη. Αυτός αρπάχτηκε άσχημα. Ναι. Δηλαδή παρολίγο να πέσει, λέει, παρολίγο να πέσει αλείπει το ξύλο. Ναι, κοίταξε, το πράγμα έχει πια περάσει κάθε όριο ανοχής, λογικής, ηθικής. Τελείως. Εδώ πέρα σκέφτεται ο Γιωργάκης να ξαναβάλει αυτό για πρόεδρος τώρα, αν είμαστε σοβαροί. Για πρωθυπουργό. Λοιπόν, ναι, κατά τα άλλα δεν είναι κολλημένος με την καρέκλα. Εντάξει, τα άτομα αυτά, τέλος πάντων, είναι, ξέρουμε ότι είναι τοποθετημένα για κάποιο σκοπό, κάποιο σχέδιο. Ναι. Σημασία έχει ότι οι Έλληνες υποφέρουν. Επανήλθαν κάποιοι αρχηγοί του Γενικού Επιτελείου Στρατού στο Πεντάγωνο για να κάνουν δήθεν κάποια δίκη, αλλά πιστεύω ότι θα μείνουν αυτοί, και αν μείνουν αυτοί των σωμάτων αεροπορίας, ναυτικού, πεζικού, στρατού, ΓΕΘΑ κτλ, θα έχουμε το ποθητόν αποτέλεσμα που αναμένεται. Εάν δεν μείνουν, πράγμα που δεν βλέπω να μην μένουν, τότε αλλάζουν τα πράγματα. Αλλά εάν θα μείνουν αυτοί, να ξέρετε ότι θα έχουμε ιστορίες με Τουρκία. Θα έχουμε ιστορίες. Δηλαδή θα κάνει η Τουρκία την κίνηση. Ο στόλος, μέρος του ρωσικού στόλου, κατεβαίνει στη Μεσόγειο αρχές Δεκεμβρίου και καταλαβαίνεις, Άγγελε, ότι θα έχουμε πρωτοχρονίες και τέτοια
πιστεύω με αναστάσιμα Χριστούγεννα. Καλό θα είναι να γίνει αυτό, διότι δεν παίρνει άλλο, πρέπει να γίνει κάτι. Η Ευρώπη βουλιάζει, τα βλέπουμε αυτά, το σχέδιο της παγκοσμιοποίησης, των Ιλουμινάτη, της παγκοσμιοποίησης κρατεί. Αλλά το θέμα είναι ότι υποφέρουν οι άνθρωποι, οι λαοί υποφέρουν. Ναι. Αλλά δεν θα κρατήσει πολύ αυτό. Δηλαδή, με το που θα μπει ο νέος χρόνος, πιστεύω, έτσι δική μου διέστηση είναι αυτή, ας την πούμε, ότι μέχρι το Πάσχα θα έχουν αλλάξει άρδιν πάρα μα πάρα πολλά πράγματα μέχρι το πάνω κάτω. Απλά εγώ λέω μία περίοδο τέτοια βάση λογικής. Ναι. Κοίταξε τώρα, θα ανέβουν πάλι αυτοί. Και τι έγινε? Μας έχουν εξευτελίσει τα μάλα. Μας έχουν κάνει σαν λαό, σαν έθνος, σαν πολιτισμός. Δηλαδή κάπου έχουν πάρει την εκδίκησή τους και ικανοποιούνται. Μόνο που τώρα μετά από αυτούς θα είναι δική μας η σειρά. Αυτοί έκαναν ένα μεγάλο άγγελε. Το λάθος που έκαναν ήταν ότι πάντοτε οι ανόητοι και αλαζόνες, όπως και ο Χίτλερ, παρότι τη δύναμη που τους διακατέχει, κάνουν μεγάλα λάθη λόγω αλαζονίας. Αυτοί θέλανε λοιπόν να εξευτελίσουν στα άκρα, να εξευτελιστεί η Ελλάδα. Το λάθος τους όμως ήταν ότι έδειξαν την αδυναμία τους, το τι η Ελλάδα μπορεί να κάνει, έτσι και βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οικονομική, έτσι και πάρει τη δραχμή και έτσι και βγει. Και βλέπουμε αμέσως πώς ταράχθηκε όλη η οικονομία του πλανήτη, Άγγελε. Του πλανήτη, όχι της Ευρώπης ή της Γερμανίας, της Γαλλίας. Μιλάμε για πλανητικά. Ο Γιωργάκης, ο Τζέφρι, έκανε μία κίνηση που του είπαν οι φίλοι από τα μέρη τα δικά σας. Τι που έκανε με το δημοψήφισμα που είπε, καταλαβαίνεις ότι μέσα σε μία νύχτα κέρδισε η Αμερική κάποια δισεκατομμύρια δολάρια και γιούρο μάλλον στη Νέα Υόρκη, μέσα σε μία νύχτα, πάρα πολλά δισεκατομμύρια με την κίνηση αυτή που έκανε ο Γιώργος, που ζήτησε να γίνει δημοψήφισμα κλπ. Κλπ. Κόλπο ήταν, Άγγελε. Λοιπόν, εφόσον έκαναν την κίνηση αυτή και φανέρωσαν την ισχύ που έχει η Ελλάδα, που την είχαν κοιμήσει με το «θα σας διώξουμε εκείνο το άλλο φόρο» και κοίταξε τώρα τι επιπόλαιες κινήσεις κάνουν τώρα, δηλαδή κινήσεις πανικού. Λένε να συνεχίσουν τον εξευτελισμό για να δείξουν ισχύ και τρόμο ότι αυτοί έχουν δύναμη. Λένε τώρα να υπογράψουν οι δύο αρχηγοί ή οι τρεις αρχηγοί, ο πρόεδρος, να υπογράψουν την υπογραφή τους. Αυτό, Άγγελε, δεν έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία, εκτός όταν ένα κράτος παραδίδει το κράτος στον νικητή και υπογράφουν μία συνθήκη παράδοσης ανεφόρων. Αυτό γίνεται μόνο σε πολέμους. Εδώ λοιπόν, επειδή καταλάβανε ότι η Ελλάδα φανήκανε ότι η Ελλάδα έχει μεγάλη ισχύ με το να είναι, μόνο να είναι, όχι να βγάζει χρήματα να προσφέρει στην Ευρώπη, μόνο να είναι μέλος, έτσι, είναι το μέλος ενός μεκανό. Το θυμάσαι το παιχνίδι, το μεκανό που βάζαμε διάφορα κομματάκια και φτιάχναμε γέφυρες και τέτοια. Αν ένα βγάλεις, πέφτει όλο το σύστημα. Ναι. Αυτό, αυτοί δεν θέλουν να το δείξουν και έδειχναν ότι η Ελλάδα είναι χάρη του ότι είναι η Ελλάδα, ο πολιτισμός, η πολιτική. Στην ουσία όμως η Ελλάδα είναι πολύ βασικός κρίκος της όλης υποθέσεως. Βλέποντας τώρα λοιπόν αυτοί ότι οι Έλληνες είδαν την πλεονεκτική τους θέση αντί για μειονεκτική πια στο παγκόσμιο γίγνεσθε, αρχίζουν και απειλούν με το να υπογράψουν οι δύο αρχηγοί των κομμάτων.
να υπογράψει ο Πρωθυπουργός που είναι να βγει την υπογραφή του ότι δεν θα αλλάξει η συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου. Μα αφού αυτό είχε ήδη υπογραφεί, τι να υπογράψουν ξανά? Κοίταξε τώρα κινήσεις πανικού, για να μην δούμε εμείς τώρα ότι είμαστε από πάνω. Τώρα όμως η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει την κίνηση checkmate. Και ποια είναι η κίνηση? Να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να γυρίσει στη δραχμή. Μην ακούτε που λέει θέση θα βγει πληθωρισμός. Τώρα έχουμε το πετρέλαιο. Δεν είμαστε όπως πριν που ο πληθωρισμός ήταν πάνω στο χρυσό και τέλος πάντων και αυτό τα πήρε. Τώρα η Ελλάδα έχει πετρέλαια, όχι πετρέλαιο, πετρέλαια. Και να γυρίσει στη δραχμή, όταν η δραχμή θα φτάσει να είναι όπως το γαλλικό φράγκο, το ελβετικό φράγκο. Τι έχει η Ελβετία? Ναι, τόσο αλλά, για το νόμισμά της. Για να κάνει, για να αυτό Παναγιώτη, προηγουμένως άκουσα την ανακοίνωση ότι ο πρόεδρος μας θέλει να περάσει ένα ψήφισμα, μάλλον θα το περάσει, ότι η Τουρκία είναι φίλη μας στην Αμερική, ναι, και θα της δώσει 111 εκατομμύρια δολάρια σε και ανανέωση του πολεμικού της υλικού από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και ρωτώ τώρα εγώ, τι το θέλει η Τουρκία τόσο πολύ πολεμικό? Και γιατί η Αμερική, θα μου πεις, η Αμερική παραπολύσει, business κάνει. Θα πρέπει εμείς όμως εδώ να σταματήσουμε και να πιέσουμε τον πρόεδρο Ομπάμα και τους κόγκρες ότι αυτό που κάνει είναι σωστό, διότι χρησιμοποιεί τα δικά μας τα χρήματα για να χτυπάει τους γονείς μας και τους παππούδες μας και τα αδρέφια μας. Δεν έχει σημασία αν είναι αυτοί Κούρδοι, εάν είναι Αρμένοι, ή αν είναι Έλληνες ή Ελληνοκύπροι. Γιατί η Τουρκία δεν τα έχει αυτά πολεμικά όπλα για να προστατεύσει ότι θα μπει η Ρωσία στην Τουρκία ή θα μπει κανένα αραβικό κράτος ή το Ισραήλ ή η Ελλάδα στην Τουρκία. Εντάξει, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα της είναι ότι η Τουρκία καταπιέζει τους λαούς, καταπιέζει το λαό της και τις μειονότητες μέσα στην Τουρκία, που εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κλείνουν τα μάτια τους. Εφόσον ο Μπους με το δίκιο του έβγαινε στην τηλεόραση και είχε μία μαύρο φορεμένη γυναίκα όπως από αυτές που δίνονται με τα μαντήλια, ξέρεις, που κουκουλώνονται και τα μάτια τους φαίνονται. Και αυτή βγήκε, ναι, και αυτή βγήκε με τον Μπους, θυμάμαι τότε, και έλεγε και έλεγε παρακαλώ τον πρόεδρο, τον πλανητάρχη, να έρθει να μας ελευθερώσει από το Ιράκ. Και ο Μπους πήγε και έκανε ελευθέρωση, γιατί νομίζανε ή λέγανε ότι ο Ιρακινός δικτάτορας καταπίεζε, σκότωνε χιλιάδες παιδιά, οικογένειες, τέτοια πράγματα. Εκεί τρέξαμε όλοι να πολεμήσουμε, που τελικά, ας πούμε, δεν χρειάζεται αυτός ο πόλεμος να γίνει και χάθαμε τόσες ζωές. Τρέχουμε να πολεμήσουμε στο Αφγανιστάν. Να ελευθερώσουμε ποιους? Από τους Ρώσους του Αφγανιστάν ή να ελευθερώσουμε, ας πούμε, την Αμερική από την Αλ-Κάιντα, όπου δεν υπάρχει Αλ-Κάιντα στο Αφγανιστάν, αλλά είναι κάτω στο Πακιστάν. Με καταλαβαίνετε, γίνεται στις Ινδίες. Έχουμε μπει στους πολέμους. Εντάξει, και εμείς τα χάβουμε και τα τρώμε. Γιατί όμως η Αμερική δεν κάνει τίποτα στην Τουρκία και αν της πήρα εδώ και εσύ καταπιέζεις τους λαούς και σκοτώνεις χιλιάδες άτομα κάθε μέρα? Τα οποία δεν τα παρουσιάζουν στις ειδήσεις. Κανείς δεν τα παρουσιάζει αυτά τα νέα. Μόνο από το ρωσικό κανάλι τα παρουσιάζουν και το Euronews θα παρουσιάσει και αυτά έτσι μερικά πράγματα, αν όχι πολλά πράγματα, και το Al Jazeera που παρουσιάζει, ας πούμε, τα εγκλήματα των Τούρκων και τα χημικά όπλα τα οποία χρησιμοποιεί η Τουρκία αυτή τη στιγμή για τους Κούρδους. Και αυτοί είναι ψυχές, ανθρώποι. Και ρωτάω τώρα, γιατί η Τουρκία ετοιμάζεται και θέλει νέο πολεμικό υλικό και ανανεωμένο? Μήπως τώρα που θα έρθει η σύραξη της Ελλάδος με την Ευρώπη, για μια ακόμη φορά οι Ευρωπαίοι να δώσουν ένα χαστούκι στην Ελλάδα? Και το ξέρει ο Γιώργος Παπανδρέου και το ξέρει και ο Καραμαλής και ο Μητσοτάκης και όλοι οι πολιτικοί το ξέρουν, εκτός από τους κομμουνιστές, και μας βάλουν να μας πάρουν καμιά Θράκη όπως κάναμε την Κωνσταντινούπολη. Όλη η Ευρώπη ήταν εναντίον της Ελλάδος υπέρ της Τουρκίας. Θυμάστε τι έγινε? Κανένα φίλο δεν είχε η Ελλάδα. Μήπως θα ξαναγίνει αυτό το πράγμα? Μήπως η ιστορία επαναλαμβάνεται?
και όλη η Ευρώπη θα είναι να δείτε σε Ελλάδα, στα λέει στην Τουρκία, έμπα μέσα και η Αγγλία μαζί, εμπάτε, φάτε τους όλους. Αυτά δεν σας έλεγα εγώ σε προπερασμένη εκπομπή ότι η Ελλάδα θα φύγει και το ΝΑΤΟ θα χτυπήσει μέσω Τουρκία στην Ελλάδα και η Γαλλία και η Γερμανία θα χτυπήσουν την Ελλάδα η οποία θα βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σας είχα πει ότι έλα όμως που αυτή τη φορά η Ελλάδα έχει τη Ρωσία μαζί της και η Ρωσία κατεβάζει μέρος του στόλου. Λοιπόν, αν δίνουν όπλα στην Τουρκία τώρα, είναι διότι την Τουρκία θα τη βάλουν, όπως καλά το είπες, από διοπομπαίο τράγο να μπει μπροστά για τα συμφέροντα τα δικά τους, για τα πετρέλαια. Φοβούνται πάρα πολύ τη Ρωσία. Φοβούνται όμως και την Νότιο Ευρώπη. Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, γιατί Ελλάδα. Και αυτή, ξέρεις, η Ευρώπη θα χωριστεί όπως ήταν η Αμερική εδώ και 200 ακριβώς. Χρόνια, βόρεια ακριβώς. Και νότιες Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Southerns και η North. Ακριβώς. Έτσι θα γίνει και η Ευρώπη. Ναι. Δηλαδή η Βόρεια Ευρώπη θα είναι άλλη μάρκα, άλλη πάστα και η Νότια άλλη. Όπου Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία και Νότια Γαλλία θα είναι όλοι μαζί. Μεσογειακή. Η Μεσογειακή. Και θα γίνει η Μεσογειακή Ευρώπη. Η άλλη θα είναι Γερμανογαλλική Ευρώπη. Ναι. Αυτό θα είναι το σύστημα. Και θα αρπαχτούν και θα γίνει και ο πόλεμος μεταξύ τους. Θα βάλουν το ΝΑΤΟ με τις ευλογίες του Βενέδικτου, του Πάπα, του Θηρίου, να κατεβεί η πιο τρομερή σταυροφορία κατά των χριστιανών. Ναι. Αυτή τη φορά. Κατά των χριστιανών θα κατεβεί μέσα από το ΝΑΤΟ, θα κατεβεί η Ευρώπη με καλυμμένη τη σημαία του ΝΑΤΟ και θα χτυπάει. Αυτή λοιπόν θα είναι κάτω από τις ευλογίες του Βενέδικτου, γιατί θέλουν να χτυπήσουν και να γονατίσουν τον χριστιανισμό, την Ορθοδοξία, η οποία Ορθοδοξία είναι η Ελλάδα, η Ρωσία και όλες οι σλαβικές χώρες, Βουλγαρία, Ρουμανία, Γαλλία. Ναι. Ναι. Και έτσι θα επαληθεύεται η αποκάλυψη, μέρος της αποκαλύψεως, όπου το τρίτο της ανθρωπότητος, το ένα τρίτο της ανθρωπότητος θα χαθεί. Το ένα τρίτο της ανθρωπότητος λοιπόν είναι μέρος της Ευρώπης. Η Ρωσία, η Ευρώπη, όλοι είναι το ένα τρίτο. Τα άλλα τρία είναι ο υπόλοιπος κόσμος. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ θα γίνει το μεγάλο πανηγύρι και θα γίνει σύντομα, διότι δεν μπορεί η Ρωσία να ανεχθεί πλέον την Τουρκία, να το παίζει ντερβένα γκάς στη Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα, που οι Ρώσοι δεν μπορούν να κατέβουν από τα στενά. Ζητούν πρόσβαση και γι' αυτό έρχονται οι Ρώσοι. Μου άρεσε... τώρα. Το Βόρειο Ωκεανό. Ναι. Μπαίνουν, θα μπουν μέσα από το Γιβραλτάρ και θα είναι στη Μεσόγειο αρχές Δεκεμβρίου. Εκεί θα κολλήσουν, Άγγελε, διότι τότε θα κάνουν την έρευνα ΑΟΣ για την Ελλάδα. Έτσι πρέπει να γίνει. Ισραήλ. Μου άρεσε μια φωτογραφία που κάποιος φίλος στο Facebook μου στείλε. Πάρα πολύ μου στέλνει φωτογραφίες. Δεν θυμάμαι το όνομά του, συγγνώμη αγαπητέ φίλε, αλλά μου άρεσε τη σκέψη που είχες. Την Αγία Σοφία σε βραδινό φόντο, με το φεγγάρι και αστραπές επάνω στην Αγία Σοφία και τον Σταυρό επάνω στην Αγία Σοφία. Ξέρεις ότι αυτές οι φωτογραφίες τώρα κυκλοφορούν στο διαδίκτυο με την Αγία Σοφία και τον Σταυρό επάνω. Η Τουρκία μπαίνει ο διάβολος μέσα της. Γίνεται χαμός. Θα ήθελα να τονίσω ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή προσπαθεί να αποκτήσει τους περισσότερους πελάτες της να είναι Έλληνες. Ήδη έχει αποκτήσει ένα 35% της πελατείας στην Ελλάδα να είναι από την Ελλάδα, η πελάτη της Τουρκίας. Θέλουμε, δεν το θέλουμε, δεν ξέρω πώς θα με κατηγορήσετε, θα με πείτε ότι μιλάω αρνητικά για την Ελλάδα, για τους Έλληνες. Όχι, αγαπητοί φίλοι, δεν μιλάω αρνητικά, αλλά αυτές είναι στατιστικές και αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ελληνική κυβέρνηση, όταν αυτοί τσουβαλιάζανε επί δεκαετίες τα δισεκατομμύρια δολάρια στις τσέπες τους και στις τράπεζες της Μπαχάμας, αντί να δώσουν στο εξωτερικό και να διαφημίσουν την Ελλάδα, τα βάζανε στις τσέπες τους η δική μας πολιτική. Η Τουρκία έχει μια άλλη πολιτική. Έπιανε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Αμερική, στον Καναδά, στην Ευρώπη και όπου μπορούσε να εξυπηρετήσει και εκεί που βλέπαν οι Έλληνες, να διαφημίσει τις αεροπορικές τουρκικές αερογραμμές της.
Πρόσεξε, Παναγιώτη, ότι να ακούσεις τώρα. Κουβεντιάζεις για πάρα πολλά εκατομμύρια δολάρια, διαθέτει η Τουρκία, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης των Ελλήνων. Και στην Ελλάδα και εντός και εκτός. Γιατί? Για να φεύγουν οι Έλληνες από τη Νέα Υόρκη με τουρκικές αερογραμμές. Και να πηγαίνουν στην Ελλάδα. Και ο άλλος σου λέει, μα τι διαφημίζουν τους Τούρκους, διαφημίζουν. Από τη μία πλευρά ο άλλος σου λέει, κοίταξε, εγώ είμαι επιχείρηση. Διαφημίζω, δεν με διαφέρει τώρα αν είναι Κινέζοι, οι Τούρκοι. Το δολάριο έχει ένα νόμισμα, έχει ένα χρώμα πράσινο. Να καταλαβαίνεις πως το περνάω στην Αμερική. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα? Η Τουρκία κάνει τη δουλειά της. Όπως και το Ισραήλ κάνει τη δουλειά του. Όπως κάθε κράτος κάνει τη δουλειά τους. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Εγώ δεν τους παραξηγώ αυτό που κάνουν. Είναι very smart and intelligent αυτό που κάνουν. Εμείς οι Έλληνες, ή μάλλον όχι εμείς, αυτοί στην Ελλάδα, τι έχουν κάνει? Σαμποτάρουν τον τουρισμό, σαμποτάρουν την ελληνική ναυτιλία μας, σαμποτάρουν τον Έλληνα πολίτη, κλέβουν και ληστεύουν τον Έλληνα πολίτη, από όλες τις πλευρές. Δεν τους ενδιαφέρει για κανέναν, ούτε για τον Έλληνα του εξωτερικού, ούτε του εσωτερικού. Το μόνο που ενδιαφέρονται είναι να πάνε στο Μπαχάμας και να δούνε πόσες καταθέσεις θα βάλουν μέσα από τα κλεψιμένα λεφτά. Και θα μου πεις, γιατί στο Μπαχάμας και δεν πάνε στην Ελβετία? Γιατί με το νέο οικουμενικό σύστημα, το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα και η παγκοσμιοποίηση του πλανήτη, αυτό θέλουν να κάνουν. Να βάλουν χέρι στις τράπεζες της Ελβετίας. Δεν μπορεί ο Παναγιώτης ο Τουλάτος να πάει να κλέψει 10 εκατομμύρια και να τραβάει στην Ελβετία και να κυκλοφορεί ελεύθερα. Πάνε στην Ελβετία, ανοίγουν τα καντζόλα όλα. Πόσα έχει ο Παναγιώτης, έλα Παναγιώτη φυλακή. Σαν παράδειγμα τώρα το λέμε αυτό, που το πάνε μια κρότηση, είναι σοβαρά. Ενώ στο Μπαχάμας εδώ έχουμε τα πειρατικά νησιά. Είναι πειρατικά τα νησιά. Το λέω, είναι πειρατές οι άνθρωποι ακόμα. Είναι αυτοδιοίκητα, οι τράπεζες ήταν εξάρτητες, δεν μπορεί ούτε η Αμερική, ούτε η Ευρώπη, ούτε η Ρωσία, ούτε κανένας να ενοχλήσει αυτές τις τράπεζες. Βάζεις όσα εκατομμύρια θέλεις μέσα στην τράπεζα, αλλά και η τράπεζα σου δίνει και ένα χαρτάκι και σου λέει ότι αυτά τα λεφτά δεν είναι εγγυημένα. Δηλαδή, άμα βάλεις 5 εκατομμύρια euro dollars από την Ελλάδα στο Μπαχάμας, σου λέει η τράπεζα δεν είναι εγγυημένα. Δηλαδή μπορεί να κάνει μπάκραψη η τράπεζα και να τα χάσει όλα τα 5 εκατομμύρια. Με καταλαβαίνεις. Αλλά αυτοί δεν το κάνουν αυτό γιατί θέλουν και άλλους και άλλα ψάρια. Και έχει μεγαλώσει που λέγεται offshore business και τέτοια πράγματα και offshore banking. Όλα αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, η υπόθεση του εξής ότι να επανέλθω στο θέμα της Τουρκίας, Παναγιώτη. Τι κάνουμε εμείς οι Έλληνες? Όταν τρώγονται μεταξύ τους. Όταν βλέπεις τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα και τα κανάλια βάζουν τουρκικές νουβέλες. Να βλέπει ο κόσμος Τουρκία. Και όχι ελληνικά έργα. Να βλέπουν τουρκικά έργα. Να πουλάνε τουρκικά προϊόντα. Να παίρνουν το λάδι της Καλαμάτας στην Τουρκία. Να το επεξεργάζονται και να βάζουν σφραγίδα πάνω λάδι από την Τουρκία. Εφόσον το λάδι είναι ελληνικό. Σμύρνη. Δεν έχει σημασία, από την Τουρκία. Κωνσταντινούπολη απάνω. Ναι, αυτή λοιπόν, ναι, αλλά και το δίνουν και φθηνότερο. Οι τιμές είναι φθηνότερες. Έχουν σπάσει την αγορά στην Αμερική. Έχουν τσακίσει την Ελλάδα από όλες τις πλευρές οι Τούρκοι. Το λέμε. Τις έχουν τσακίσει τις αγορές. Εδώ τώρα βλέπω εδώ στην τηλεόραση ελληνικό γιαούρτι στα μαγαζιά και ο εμπνευστής του ελληνικού γιαουρτιού τι ήτανε? Τούρκος. Τούρκος. Και πουλάει ελληνικά γιαούρτια. Με τα οκίτα πάντα και σου λέει είναι τουρκικό γιαούρτι αλλά είναι ελληνικό. Η φόρμα είναι ελληνικό, αλλά είναι τουρκικό το γιαούρτι, αλλά είναι ελληνικό. Και το πουλάει σε ελληνικό γιαούρτι. Και πάνε όλοι οι Αμερικάνοι σε αυτά και αγοράζουν γιαούρτια. Πού είμαστε εμείς οι Έλληνες, οι γιαουρτάδες, που είχαν το ωραίο το γιαούρτι? Αλλά δυστυχώς, κάτι το ελληνικό παραγιώτη δεν πάει έξω. Εδώ διαφημίζουν ακόμα και τη γλώσσα τους. Την τουρκική. Διαφήμιση στο Μέγκα, ναι, λέει αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά. Τουρκά. Και λες και είμαστε άκερτε. Δηλαδή αυτό καταλαβαίνεις, την προδιαθέτει. Ναι. Προετοιμάζουν τον κόσμο για μια αμοιβαία συνοχή του ενός λαού με τον άλλον. Ναι. Και σου λέει μάθετε Έλληνες τουρκικά. Έτσι. Διότι η Τουρκία έχει μέλλον. Μάλιστα. Δηλαδή φύγετε μετανάστες στην Τουρκία, είσαστε και κοντά. Είστε δίπλα. Πηγαίνετε εκεί. Ναι. Καταλαβαίνεις, νέα μορφή. Μα πηγαίνουν, κοίταξε, δεν είναι ότι δεν μπορούν να κατηγορήσουν τους ανθρώπους. Είναι το εξής ότι ο Έλληνας τον αναγκάζουν τον Έλληνα. Και εγώ αν ήμουν στην Ελλάδα, Παναγιώτη, και έμενα
στα σύνορα με την Τουρκία, παραδείγματος χάρη, είναι όπως γίνεται μεταξύ Καναδά και Αμερικής, εντάξει. Τη χάρη να είναι και δύο φίλοι. Βλέπεις, όταν κατεβαίνει το αμερικάνικο δολάριο, οι Καναδέζοι έρχονται από τον Καναδά και ψωνίζουν στην Αμερική. Γιατί θα πάρουν, παραδείγματος χάρη, αυτό, αντί να το πληρώσουν 20 δολάρια, στην Αμερική το πληρώνουν 10 δολάρια. Πιο φθηνά. Εάν είναι το αντίστροφο, από την Αμερική θα πηγαίνουν στο Καναδά να αγοράζουν τα προϊόντα τους. Το αντίθετο. Στην Ελλάδα τι συμβαίνει τώρα? Αυτοί που μένουν στα σύνορα, τι κάνουν? Γιατί να πάνε να αγοράσεις το ψωμί και το λάδι και το ένα και το άλλο με 15 και 20 δολάρια το κιλό, πόσα τα έχουν εκεί πέρα, και πάνε στην Τουρκία και παίρνει, ας πούμε, με τα ίδια τα λεφτά 10 φορές παραπάνω προϊόντα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται, Παναγιώτη? Καταλαβαίνω τι γίνεται. Οι Ελλήνες τους αναγκάσανε να τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Δεν θέλουν οι άνθρωποι να ψωνίσουν όμως την Τουρκία, αλλά δεν έχουν και άλλο choice. Πάει για διακοπές και σου λέει, θα πάω στην Τουρκία ένα μήνο και θα μου κοστίζει, ας πούμε, 75% φθηνότερα. Ναι. Εσύ έχεις πάει στην Τουρκία καθόλου? Αυτό είναι το σχέδιο, να διαβρώσουν τους λαούς και πολύ περισσότερο την Ελλάδα. Ναι. Και το έχουν επιτύχει 90%. Όμως στην Ελλάδα λέμε πίσω από την ουρά. Ναι. Λοιπόν, ας δούνε και αυτή κάποια στιγμή ότι κρύβει η Ελλάδα από πίσω, διότι δεν το έχουν δει ακόμα. Τα έχουν ξεχάσει και η Ευρώπη και οι Τούρκοι και οι Αμερικανοί έχουν ξεχάσει τι έχει κάνει η Ελλάδα για όλο τον πλανήτη. Και πάλι η Ελλάδα θα σώσει τον πλανήτη. Γιατί? Γιατί πάντοτε χρειάζεται ένας ηγέτης να ηγηθεί, να επαναστατήσει για υψηλά ιδανικά ελευθερίας, ανθρωπιάς, αγάπης, τριμερίας, ναι, των ανθρώπων. Ναι. Λοιπόν, η Ελλάδα πια έχει φτάσει στο όριο να κάνει την κίνηση, την απεγνωσμένη κίνηση του επαναστάτη. Δίωσε. Έτσι. Λοιπόν, ας περιμένουμε λίγο ακόμα να δούμε τώρα με αυτούς που θα ανέβουν επάνω να αγανακτήσει πιο πολύ ο Έλληνας, και θα δεις τότε, Άγγελε, τι μέλη γενναι. Εγώ πιστεύω το εξής, ότι αν η Ελλάδα πάει φτώχευση, βεβαίως καλά, θα πεινάσουν, θα πεινάσουν λίγα και όχι πολύ, ας πούμε, εντάξει. Φτώχευση. Ναι, και τι έγινε αυτά λοιπόν? Είναι να ανακοινώσουν ότι, κύριοι, φτωχεύσαμε, δεν σας χρωστάμε και πάμε στη δραχμή. Ναι. Να πάμε στη δραχμή. Με τη δραχμή κάναμε σπίτια, με τη δραχμή κάναμε πλοία, με τη δραχμή κάναμε ταξίδια, με τη δραχμή αγοράσαμε αυτοκίνητα, με τη δραχμή κάναμε όλα αυτά που κάναμε. Και πλούτησαν, και πλούτησαν οι Έλληνες. Πήγαμε και σε χρέος. Ναι. Τουλάχιστον τώρα έχουμε τα πετρέλαια. Να μαζευτούν οι Έλληνες στην Ελλάδα, να ασχοληθούν με τα της Ελλάδος, να μην εξαρτώνται με κανένα εμπόρευμα εξωτερικού, να ζούμε από τα δικά μας, να εξάγουμε πετρέλαιο και θα είμαστε μια χαρά άρχοντες. Άρχοντες. Μάλιστα. Πώς κάνει το Κουβέιτ, πώς κάνει το Κατάρ? Όλοι πάνε, αγοράζουν έξω, ναι, αλλά όλοι μένουν όμως στη χώρα τους. Γιατί έχουν το πετρέλαιο. Η Ελλάδα δεν έχει έρημο με άμμο. Έχει τώρα και πετρέλαιο, αλλά μπορεί να παράγει προϊόντα που οι Έλληνες να μην έχουν ανάγκη τίποτα. Από τον ήλιο και πετρέλαιο, και ναι, να έχουμε, ναι, τις τροφές μας, τα ζώα, τα φυτά, τα φρούτα, τα αποκυπευτικά, τα ψάρια μας. Γιατί δηλαδή να εξαρτώμεθα, όπως το είπες, από το ελληνικό λάδι που έρχεται από την Τουρκία και από το ισπανικό λάδι που έρχεται από την Ελλάδα και από το γαλλικό κρασί, το οποίο είναι ελληνικό, από την Κρήτη? Γιατί δηλαδή φτάνει πια η λαμογιά να ζήσουν οι Έλληνες με τα δικά τους προϊόντα? Είμαστε 11 εκατομμύρια άνθρωποι. Δεν μπορεί να τους στρέψει μια Ελλάδα? Εγώ είμαι σίγουρος ότι εάν τα βάλουν τα πράγματα κάτω, Παναγιώτη, ότι ο Έλληνας μπορεί για τα 3-4 χρόνια να υπάρχει λιγάκι στρίπωγμα, αλλά μετά θα ευημερίσουν. Η Ελλάδα, έχει τα πετρέλαια της Νοτίας Κρήτης. Όταν το πετρέλαιο, το αέριο της Νοτίας Κρήτης έχει απόθεμα 1,3 εκατομμύριο ευρώ, 1,3, καταλαβαίνεις τώρα τσικ τσακ αμέσως τι γίνεται? Γιατί να περάσουμε 3-4 χρόνια με στεναχώρια? Όπως έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, όταν θα γίνει η κίνηση αυτό με την Τουρκία και κατέβει το ξανθό γένος, που το λέει και αποκάλυψε, από το βορρά, για τους Ρώσους, οι Έλληνες θα τρώνε με χρυσά κουτάλια.
οπωσδήποτε θα τρώμε χρυσά κουτάλια. Διότι αν γίνει αυτό που σας λέω, να απομονωθεί η Ελλάδα με τους Έλληνες στον ελλαδικό χώρο, να περνάει βασιλικότατα το σπίτι του, τα σπίτια του, τα αυτοκίνητά του, το παιδί του εδώ να σπουδάζει, τα μπάνια του, τις πισίνες του. Ρε παιδιά, 11 εκατομμύρια πληθυσμός είμαστε. Δεν μου λες Παναγιώτη, εάν κάνουμε, αντί να πάμε με τους Ρώσους, αντί να πάμε, Παναγιώτη, εκατομμύρια ευρώ, μία απόθεμα. Μία σκέψη. 700 δις. Ναι, μία σκέψη. Αντί να περιμένει ο κράτης. Τρίτη. Παναγιώτη. Και το Ιόνιο και το Αιγαίο. Δηλαδή καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάμε. Ναι. Για πες μου κάτι, Παναγιώτη. Εάν η Ελλάδα... καταστάσεις χρέους. Πότε μωρέ η Ελλάδα χρεώθηκε πια τόσα. Πότε. Πότε. Γιατί δεν μας τα λέγανε όταν μας τα χρεώνανε. Παρά τα βγάλανε ξαφνικά 300 τόσα δις ευρώ. Πότε, γιατί δεν το ξέραμε. Γιατί δεν μας λένε ακριβώς τον αριθμό. Να μας πούν τότε πήρατε τόσα, τότε τόσα, τότε. Τα λέγανε. Γιατί δεν έχουμε ένα ισοζύγιο τέτοιο. Παναγιώτη, κοίταξε με το Σιμίτι. Με το Σιμίτι τα λέγανε. Ποια λέγανε, ρε Άγγελε. Τα λέγανε, αλλά τα τρώγατε, ας πούμε, και δεν δίνατε σημασία. Όλοι φταίνε. Τα τρώγανε, τα τρώγατε όλοι μαζί, όχι δηλαδή, ας πούμε, αυτό που τα τρώγανε στα κόμματα. Και ένα Έλληνες να πούνε στο κρηματιστήριο για να τους ξεσκίσει, για να περάσει στο δεύτερο σκέλος του προγράμματος, αυτό που είναι τώρα. Αυτοκτονία σκέτη στο κρηματιστήριο. Θυμάμαι τότε που βγήκε. Έσπρωξε όλους τους Έλληνες τα λεφτά τους. Να πάνε να χρεωθούν στις τράπεζες. Τον άνθρωπο και κυκλοφορεί. Ναι, λοιπόν, ναι. Κάνανε το σχέδιο αυτό, το τεχνητό σχέδιο της κρίσης, για να δώσουμε τα πετρέλαια, να ισορροπήσουμε το χρέος και να είμαστε και δούλοι. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα, ότι η Ελλάδα δεν χρωστάει, ότι μας χρωστούν τη στιγμή που η Γερμανία μας χρωστάει από την κατοχή 300 δις ευρώ, σύν το χρυσό που μας έχουν πάρει από την Ελλάδα χωρίς επιστροφή. Αυτά γιατί δεν τα λένε, γιατί δεν τα ζητάνε? Γιατί όλοι οι λαοί πληρωθήκαν από τους Ναζί, από τους Γερμανούς. Η Ελλάδα γιατί έκανε τέτοια συμφωνία με τον Καραμαλή και με τον Παπανδρέο και με τον Ράλι και με τους υπόλοιπους, όλα τα λαμόγια που το παίζουν πατριώτες? Γιατί δεν ζητάνε αυτά τα χρήματα τόσων ψυχών που έφυγαν από την Ελλάδα? 500.000 άνθρωποι, Έλληνες, 500.000. Και δεν ζητήσαμε τα χρήματά μας, παρά μας ζητάνε να πάμε να είστε στη Γερμανία, μας δίνουν δουλειές. Θα έπρεπε ο Πρωθυπουργός. Ναι, φίλε μου, δεν μας τα δώσαν τσάμπα. Ναι. Γινόμαστε το δυναμικό, ενεργειακό δυναμικό της Γερμανίας, ο εργάτης, ο Έλληνας, δουλεύει νυχθημερών και μας λέει από πάνω ότι είμαστε τεμπέλιδες, χαραμοφάιδες, εμείς που άλλος κάνει, με συγχωρείς, το τέτοιο του παξιμάδι, για να στείλει στα παιδιά του στην Ελλάδα να τα σπουδάσει, και κάθεται και δουλεύει νυχθημερών στις φάμπρικες στη Γερμανία, και να μας πούνε εμάς ότι είμαστε τεμπέλιδες, τα τέρατα, οι κάφροι, οι ανθρωποφάγοι της Βαλχάλα, τα συγχράματα με τις μπύρες και τα λουκάνικα που τρώνε. Ναι. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν λοιπόν να ζητάνε, να μην ζητάει ο Έλληνας ή να λέει είμαστε τεμπέλιδες, τη στιγμή που πήγανε οι οικογένειες των σκοτωμένων από τους Γερμανούς και πήγανε στη Γερμανία και δουλεύουνε. Αλλά δουλεύουνε όμως, κύριε, δεν τους τα χαρίζεις, εργάζονται. Πληρώνεται το μισθό του εργάτης. Δεν μας έκαναν. Γιατί δεν μας επιστρέφουν? Ποιοι είναι αυτοί που έβαλαν το μέσο να μην ζητήσουν οι Έλληνες από τους Γερμανούς την αποζημίωση? Γιατί? Γιατί απέβλεπαν μακριά, Άγγελε, στα πετρέλαια της Ελλάδας, που τα ήξεραν από την κατοχή ακόμα ότι η Ελλάδα έχει πετρέλαια. Διότι στο Ιόνιο οι Άγγλοι έριξαν εκρηκτικό τσιμέντο και σφράγισαν τις δεξαμενές, μάλλον τις πηγές, έξω από την Κεφαλονιά και από τη Ζάκυνθο, στο Λαγανά. Λοιπόν, γιατί ξέρανε αυτοί ότι η Ελλάδα έχει πετρέλαιο, και σου λέει ας την Ελλάδα να ανέβει λίγο, μην τους δώσουμε τα λεφτά, ώστε μετά να τα βρούμε τα λεφτά που θα ζητήσουν την αποζημίωση, να τα βρούμε με τα πετρέλαια ή να τα βρούμε με την κρίση, την υποτιθέμενη κρίση. Να τα, η Γερμανία φωνάζει και η Γαλλία. Είδες κανένα άλλο κράτος να φωνάζει, αφού και τα λεφτά της Γερμανίας αμερικάνικα είναι? Δεν είναι γερμανικά, αμερικάνικα είναι. Αυτό δεν σου λέω κι εγώ? Ναι, αμερικάνικα. Γιατί, είναι. Φωνάζει η Γερμανία και δεν φωνάζει η Αμερική? Η Αμερική, και να τα χάσει, κοίταξε.
για να λειτουργεί μέσα από τις Rothschild, Rockefeller τράπεζες, όπως χρηματοδότησε και το Χίτλερ. Να βλέπεις λοιπόν, όπως το είπες, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Άντε λοιπόν, ανοίξτε τα μάτια σας Έλληνες, και μην πληρώσετε μία δραχμή σε κανέναν, κερατά. Μας χρωστούν, μας χρωστούν, δεν χρωστάμε. Δεν χρωστάει, μας έχουν εξευτελίσει τελείως το ηθικό των Ελλήνων. Αρρωσταίνουν οι άνθρωποι, αυτοκτονούν εδώ. Φεύγουν τα παιδιά στο εξωτερικό. Διαλύονται οικογένειες, διαλύονται εκκλησίες, διαλύεται στρατός, διαλύεται έθνος. Πάνε να δώσουν τη γη της Ελλάδος επειδή χρωστάει, επειδή πω. Κάτσε ρε φίλε, σου χρωστάω, ναι. Αλλά ποιος είπε θα μου πάρει το σπίτι? Εγώ σου χρωστάω. Το σπίτι μου τη δουλειά εκεί. Εγώ θα σε ξεχρεώσω. Τι πας να μου πάρεις, το κράτος? Το κράτος αυτό που πάει η ψαρούδα Μπενάκη, το τέρας στον Παπούλια, άλλος πατριώτης, και του λέει: κύριε πρόεδρε, δυστυχώς είσαστε σε μια εποχή που θα πρέπει να παραδώσουμε εδαφικέ ακεραιότητα στους ξένους για την ειρήνη και την αρμονία των λαών. Τι λες μωρή ρόμπα? Ποιος τι λες ρε ξώανο που πας και λες τον πρόεδρο του, της Ελλάδος, του λες ότι κύριε πρόεδρε θα παραχωρήσουμε? Ποιος τα είπε, ποιος τα είπε αυτά? Η ψαρούδα Μπενάκη. Τα είπε στον πρόεδρο αυτά τα πράγματα? Ο άλλος και την ακούει, αντί να της δώσει ένα χαστούκι και να φτιάξει απόδοση. Τι είναι, αυτή τι ήταν, η κομμουνίστρια είναι? Όχι, τη Νέα Δημοκρατία. Α, της Νέας Δημοκρατίας. Αμέ, επί Καραμαλή έγινε αυτή η κίνηση. Ω, είπε η Καραμαλή. Αμέ. Ναι. Λοιπόν, να παραδώσουμε και... Μα, δηλαδή, άκου ξεφτύλα, ε. Κύριε πρόεδρε, είσαστε σε εποχές πολύ δύσκολες και δυστυχώς είμαστε αναγκασμένοι να παραχωρήσουμε μερικά εδάφη του ελληνικού χώρου, δηλαδή για ειρήνης και ευημερίας της Ελλάδος και των άλλων λαών. Άκουσον και δεν σηκώνεται ο άλλος, αλλά λαμόγιο και ο άλλος, κατάλαβες? Τζάμπα φωνάξες στη Θεσσαλονίκη. Ρε, λέγονται αυτά τα πράγματα, ρε, εσύ πας και λες στον αρχηγό του κράτους ότι οι άλλοι το βλήμα να παραχωρήσουμε εδάφη, και ο Έλληνας που έπεσε ρε και σκοτώθηκε και στην Αλβανία, οι άλλοι που σκοτωθήκανε στην Κύπρο, οι άλλοι που σκοτωθήκανε στη Βουλγαρία, δηλαδή αυτοί τους έχετε κάνει ρόμπες, τους έχετε τελείως κάνει τελατίνια, έχετε πουλήσει τα οστά τους για κονσέρβες σκύλων, συχάματα, και μετά μου λέτε γιατί φωνάζει ο τουλάτος. Εάν δεν φωνάξω εγώ, ποιος θα φωνάξει? Δεν βλέπω κανένα σας να φωνάζει. Και από πάνω χρωστάμε και μας λένε τώρα να υπογράψουν οι αρχηγοί των κομμάτων χαρτί υποταγής, σαν τους κομμουνιστές από το Μακρόνισο που έδιναν την υπογραφή τους οι ανήψαντε κομμουνιστές, ότι δεν θα ξαναδηλώσουν κομμουνιστές, και υπόγραφαν για να φύγουν οι άνθρωποι. Έτσι κάνουν τώρα το ελληνικό κράτος, που πίσω από αυτά τα λαμόγια είναι ένας λαός χιλιάδων ετών ιστορίας, πολιτισμού, και βάζουν οι ομοφιλόφιλοι της Ευρώπης, οι ομοφιλόφιλοι κίνεδοι της Ευρώπης, να υπογράψει ο πρόεδρος της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός και οι πρόεδροι των κομμάτων χαρτί, πέντε υπογραφές, Άγγελε, πέντε υπογραφές, να υπογράψουν ότι θα τηρήσουν τη συμφωνία. Αν είναι δυνατόν, και από πίσω από αυτές τις πέντε υπογραφές, που πέντε να είναι οι ώρες τους, μη ρίξω, να έχει ένα λαό με μια ιστορία πρωτογενή στον πλανήτη Γη. Ναι. Και δεν σέβονται εμάς. Μας ρώτησαν εμάς αν εμείς θέλουμε να υπογράψουμε τέτοια πράγματα. Στην ξεφτύλα παραδίδουν τον ελληνικό λαό και εμείς θα κάτσουμε με σταυρωμένα χέρια? Όχι που τον πείραξε το Σωτήρι την περασμένη φορά με τα όπλα. Όχι, θα πάρουμε τις κοιλώτες μας. Να ζητήσουμε ελευθερία τους Τούρκους. Λε, δεν τρεπόμαστε, λέω εγώ? Δεν ξυπνάμε λίγο? Μας έχουν ισοπεδώσει τα πάντα. Πάει θρησκεία. Τελειώσανε. Μπαίνουν οι καθολικοί, μπαίνουν άλλα δόγματα. Τελειώσανε. Μας πούλησε ο Βαρθολομαίος. Το καταλαβαίνετε αυτό? Πάμε για οικουμενισμό. Θα το δείτε σε λίγο. Δεν θα έχουμε στο Πάσχα αυτά που έχουμε. Θα φύγουν αυτά. Θα φύγουν οι σταυροί. Θα φύγουν οι εικόνες. Δεν θα λέμε πια το πιστεύω. Θα λέμε άλλη προσευχή που θα είναι παγκόσμια. Τι θα λένε? Νομίζω ότι λέω ψέματα, θα τα δείτε αυτά. Τι θα λένε, τι θα λένε δηλαδή? Μια άλλη προσευχή παγκόσμια. Τι είδους προσευχή? Γιατί να λέμε πιστεύω εις έναν Θεό?
Ο άλλος σου λέει δεν είμαι, εγώ είμαι βουδιστής. Θα πιστεύουν σε 10 θεούς. Και σε έναν Κύριο Ιησού Χριστό, τον Υιόν του Θεού. Ποιος δέχεται τον Ιησού? Κανένας από δάφτους. Αυτοί οι ίδιοι χριστιανοί τον πουλάνε το Θεό τους. Να σε ρωτήσω, να σε ρωτήσω κάτι. Και μετά πάμε στα τηλέφωνα. Γιατί αυτό κάποιοι φίλοι μου έγραψαν emails και με έβαλα σε αμηχανή, ας πούμε, και με πολλά διαφορετικά. Και μου λέει, Άγγελε, μου λέει, μπορείς να ερευνήσεις, γιατί στο κανάλι σου έβαλες το Γιώργο του Παπανδρέου την περασμένη Παρασκευή που μίλησε και στην ομιλία του αναφέρθηκε, την άκουσε την ομιλία του, του Παπανδρέου. Βέβαια. Σε κάποιο σημείο αναφέρθηκε ότι εγώ δεν θα ακολουθήσω τον Βυζαντινισμό, ότι δεν είναι Βυζαντινός. Τι εννοεί με αυτό ότι δεν είναι Βυζαντινός? Η Ελλάδα είναι υπερήφανη για το Βυζάντιο. Η λειτουργία μας είναι Βυζαντινή. Είναι δηλαδή, δεν ξέρω γιατί, ας πούμε, εναντίον. Δεν το καταλαβαίνεις εμέσως πλην σαφώς. Δηλαδή άμα λέει, πούμε για Βυζάντιο είναι σαν να πεις θα διαβρωθεί η Ορθοδοξία από το Βυζάντιο. Αχα. Η Ορθοδοξία γεννιέται στο Βυζάντιο. Σωστά. Ναι. Έτσι από τον Μέγα Κωνσταντίνο και μετά. Ναι. Άρα από σήμερα εμείς είμαστε Ρωμνοί, γιατί ονομάζεται η Κωνσταντινούπολης Νέα Ρώμη. Και ονομάζονται οι Έλληνες της Νέας Ρώμης, ας πούμε, Ρωμνοί. Μας λένε έτσι, απαγορευόταν από τους Τούρκους να ονομαζόμασταν Έλληνες παρά Ρωμνοί. Αλλά είναι το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, και το Βυζάντιο ακριβώς ονομάζεται Βυζάντιο στον 10ο αιώνα, το 1000 μετά Χριστό, τότε παίρνει την επωνομασία Βυζάντιο. Εννοεί λοιπόν ο Παπανδρέας, ο Τζέφρι, ο Εβραίος του Κερατά, ότι δεν θα έχουμε Βυζαντινή δικτακτορία, θρησκοληψίας και επέκταση του χριστιανισμού. Θα το διαλύσουμε αυτό. Μπαίνουμε πια οικουμενικά, παπικά, όλοι μαζί, όλοι αδέρφια, δεν είμαστε? Αυτό, παρανόηση της αγάπης. Και ετοιμάζουν λοιπόν και το παλικάρι το οποίο θα έρθει και θα κατακτήσει πλανητάρχης όν και θα φέρει τη λύση στον πλανήτη την οικουμενική. Και ό,τι του θαύματος σε 24 ώρες όλοι στον πλανήτη θα ευημερούν, θα έχουν δουλειά, δεν θα υπάρχει πόλεμος για 3,5 χρόνια. Αυτό είναι το σχέδιο. Ποιος θα κάτσει να σκεφτεί Χριστούλη σταυρωμένο, Πάσχα και τέτοια, όταν θα έχει οικονομήσει πια και θα του πούν, κοίταξε, οικουμενισμός, τελείωσε πια η θρησκεία που ήξερες. Είναι γραμμένα στην Αποκάλυψη, Άγγελε. Έχουν χιλιοϋποθεί. Γι' αυτό είχαν βγάλει και από τις αυτότητες τι θρήσκευμα έχεις. Ακριβώς. Ναι, εγκαινός σημείτη είχε γίνει πάταλος, το θυμάσαι, με ναι, τον Χριστόδουλο. Γιατί του είπαν οι Εβραίοι. Δεν το είπαν οι Εβραίοι. Ότι... No. Έλα ρε, όχι, υπάρχει μόνο φωτογραφία που το χειροκροτούν. Όχι, και του δίνουν παράσημο. Άλλο του δίνουν παράσημο τώρα οι Εβραίοι. Yeah. Εντάξει, αλλά η υπόθεση δεν είναι ότι του είπαν οι Εβραίοι. Τώρα μην το λέμε. Οι αυτό ήταν η Ευρωπαϊκή, ευρωπαϊκή κοινότητα. Ναι, άκουσε τώρα τι σου λέω. Ναι, για λέγε. Άσε με τώρα, μα δεν ξέρεις. Ναι. Λοιπόν, ναι. Αυτός και ο Τζέφρι συμμοφορήθηκαν. Διότι του είπαν, αν βγάλεις την ταυτότητα το θρήσκευμα, εμείς θα σε κάνουμε. Θα σου δώσουμε, ας πούμε, λοιπόν, και γίνεται η δουλειά και πάει στη Νέα Υόρκη και το συγχαίρουν οι Εβραίοι στη Νέα Υόρκη και γίνεται δείπνο, dinner. Και του δώσανε τα εύσημα του Σιμίτη που κατάφερε αυτό, διότι οι Εβραίοι δεν είναι ότι δεν θέλουν να φαίνονται αυτοί στο θρησκευμά τους μέσα, στην ταυτότητά τους, ότι είναι Jewish, ας πούμε, το Hebrew. Είναι ότι, ναι. Είναι ότι θέλουν οι Έλληνες να μην έχουν, για να μπορούν ελεύθερα να λειτουργούν αυτοί, και ξεχνούν αυτά τα τέρατα της Αποκαλύψεως, αυτή η φάρα του διαόλου, οι Εβραίοι, ότι οι ταυτότητες που βγήκαν και έγραφαν το θρήσκευμα βγήκαν με τους Γερμανούς από τον Πατριάρχη, τον Αρχιεπίσκοπο από τον τότε, νομίζω, δεν θυμάμαι καλά. Και βγήκαν ταυτότητες που έγραφαν το θρήσκευμα χριστιανός ορθόδοξος. Και έτσι πολλοί Εβραίοι σώθηκαν, γιατί οι ταυτότητες τους έγραφαν χριστιανός ορθόδοξος. Και το βλέπαν οι Γερμανοί και δεν τους θανάτωναν, δεν τους μάζευαν. Ναι. Κάτω λοιπόν από την Ορθοδοξία σώθηκαν χιλιάδες Εβραίοι, και αυτά τα σκυλιά τα αχάριστα
γυρίζουν να πούνε σε εμάς τους χριστιανούς, έναν ολόκληρο λαό, να βγάλουμε το θρήσκευμα από τις ταυτότητές μας, γιατί έτσι τους βολεύει αυτούς. Διότι υπήρχαν Εβραίοι στην ελληνική, στο ελληνικό κράτος, που έγραφε πάνω χριστιανός ορθόδοξος. Ναι. Και ο άλλος λέει, δεν θέλω να να σου πω όμως, Παναγιώτη, είμαι Τζούις. Κοίταξε, το πρόβλημα τότε με τις ταυτότητες, τότε λέγανε όλοι αυτοί οι πολιτικοί ότι ήταν, λέει, διαταγή από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έκανε ανακοίνωση επίσημα, θυμάμαι που το είχα ανακοινώσει τότε στη τηλεόραση εδώ και 15-20 ετών. Για λόγο να μου βγάλει το θρησκευμα. Και λέει, όχι, δεν έχουμε εμείς τέτοιο πρόβλημα, δεν έχουμε κάνει ανακοίνωση να βγάλουν από τις ταυτότητες το θρησκευμά τους. Εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προαιρετικό, φίλε. Προαιρετικό, εγώ θέλω να φαίνεται. Εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Παναγιώτη, όλοι οι πολίτες, όταν πάνε να βγάλεις το διαβατήριό σου ή να βγάλεις την ταυτότητά σου, το driver licenses, σε ρωτάνε όταν πας και σε βάζεις πληροφορίες στο computer, τι θρησκευμά είσαι. Και εγώ λέω, είμαι Greek Orthodox. Το έχω γραμμένο πάνω, εσένα τι σε νοιάζει. Εμείς, Άγγελοι, είμαστε Έλληνες, δεν είμαστε Αμερικάνοι. Ναι, στην Αμερική όμως. Ναι, αλλά Παναγιώτη, δεν με άκουσες. Δεν με άκουσες. Παναγιώτη, δεν με άκουσες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν έχει απαγορευτεί στην ταυτότητά σου, στο διαβατήριό σου, να βάλουν πάνω. Δεν φαίνεται, αλλά μέσα στα ρεκόρ ότι είσαι Έλληνας Ορθόδοξος. Δηλαδή που θα βάλει τώρα το drive line στο κομπίτρο αστυνομικός, ξέρει ότι είσαι Έλληνας Ορθόδοξος, γεννήθηκες εκεί, ο πατέρας σου είναι τάδε, η μάνα σου είναι τάδε, τα αδέρφια σου είναι τάδε, έχουν όλα τα πάντα. Δεν λένε ότι είσαι Εβραίος ή δεν έχει θρήσκευμα κανένα, διότι παραδείγματος χάρη, πες ότι κάτι συμβαίνει και πάνε στο στρατό, εκεί στο Ιράκ. Ναι, 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 και σκοτώνουν παιδιά. Αμέσως ο στρατός ξέρει ότι αυτός είναι ένας Ορθόδοξος και έχουν Ορθόδοξο παπά. Έχουν καθολικό παπά, έχουν Εβραίκο παπά, έχουν μουσουλμάνο παπά. Έτσι. Δηλαδή η Αμερική ανέχεται όλες τις θρησκείες. Η Ελλάδα, γιατί που είναι όλο το κράτος Ορθόδοξοι Χριστιανοί, δεν βγάλουν το θρήσκευμα. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό είναι περί του οίκου. Αυτό είναι το λεγόμενο περί του οικομουνισμού. Η παγκοσμιοποίηση του πλανήτη αρχίζοντας από την Ελλάδα. Πολύ είναι απλό. Διότι οι Εβραίοι από την κατοχή που έμειναν στην Ελλάδα, πιστεύω, χριστιανοί Ορθόδοξοι στις ταυτότητές τους, θέλουν να το βγάλουν αυτό, αλλά να μην φαίνεται ότι είναι Τζούις. Απλά να μην υπάρχει, σου λέει, μέσα. Κοίταξε να δεις την πονηριά. Τι Τζούις, όχι. Να γράφει χωρίς θρησκευμα, τίποτε, κανένα. Και αναγκάζουν έναν ολόκληρο λαό με το χρήμα να βγάλει το θρήσκευμα από τις ταυτότητές τους, αυτό που ομολογούμε, το σύμβολο της πίστεως. Να βγάλουν το θρήσκευμα γιατί δεν τους συμφέρει εκείνους να φαίνονται. Που αυτό τους έσωσε τη ζωή. Ναι. Τα παιδιά τους. Έσωσε τις ζωές τους η Ορθοδοξία και οι Έλληνες της Ελλάδος. Με τις ταυτότητες που βγήκαν στην κατοχή επί Γερμανών. Κατάλαβα. Και αυτό άρχισε στη Ζάκυνθο, άρχισε το γεγονός αυτό. Πήγαν οι Γερμανοί και λέει, έχετε Εβραίους εδώ, λέει στον επίσκοπο στις Ζακύνθου, να πούμε, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, και του λέει, μάθαμε, λέει, ότι πήγαν όντως, είναι γύρω στα 1000 άτομα Εβραίοι στη Ζάκυνθο, στην Κεφαλονιά ούτε ένας. Λοιπόν, και λέει, ναι, του λέει, έχουμε Εβραίους, λέει, να μας παρουσιάσετε. Λέει, Ζάκυνθος, λέει, είναι Εβραίοι, και ο πρώτος λέει, Εβραίος είμαι εγώ, λέει ο επίσκοπος Ζακύνθου. Ο πρώτος, εγώ είμαι Εβραίος, λέει, πιάστε με. Κατάλαβε, λοιπόν, εκεί πέρα ότι δεν ήθελε να σε ρίξει, ότι αστειευότανε ο δεσπότης, όμως ο δεσπότης τους κάλυψε και τους έσωσε. Ναι. Τους Εβραίους της Ζακύνθου τους έσωσε ο Ορθόδοξος δεσπότης. Και από τότε κάνανε συμβούλιο η Ιερά Σύνοδος και βγάλανε ταυτότητες κατοχικές που έγραφαν για όλους τους Έλληνες ότι είναι χριστιανοί, για να τους βλέπουν οι Γερμανοί. Ναι. Ποιοι δεν είναι, γιατί σου λέει, οι Τζούις δεν θα δεχτούν ταυτότητες να γράφουν χριστιανός. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε στα τηλέφωνα, γιατί είναι η ώρα 6 και 16, πάμε στα τηλέφωνα. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε. Γεια σου, Άγγελε. Γεια σου, Νίκο. Πολύ ώρα περιμένεις. Εδώ εξωγήινος. Γεια σου, Νίκο. Εξωγήινος. Λοιπόν, για τους Εβραίους που είπες, για τις ταυτότητες, ήταν ο Δαμασκηνός. Μπράβο, Δαμασκηνός, Νίκο.
Ναι. Αυτός ήταν που βγάλε τις ταυτότητες των Εβραίων για να μην τους πιάνουν οι Γερμανοί. Όσο και για τον Ελλήνων που είπατε στην αρχή, ποιοι θα είναι αυτοί που θα κανονίσουν όλα αυτά που είπατε, ο Άγγελος και εσύ, εφόσον στην Ελλάδα πατριώτες δεν υπάρχουν, όπως είχες πει και εσύ, υπάρχουν προδότες. Και εκτός την προδοσία που κάνουν εναντίον του κράτους, κοιτάνε πώς να τα οικονομήσουν αυτοί. Πώς θα μπορέσουν να κάνουν όλα αυτά που λέγατε στην αρχή, εφόσον δεν υπάρχουν άτομα να ενδιαφερθούν για αυτά που είπατε. Ένα άλλο, έχουμε κολλήσει στον πολιτισμό μας. Ο πολιτισμός πέρασε. Τώρα τι γίνεται? Γιατί κανένα κράτος δεν κοιτάει τον πολιτισμό της Ελλάδος. Κοιτάει πώς να προδέψει το δικό του κράτος. Εγώ δεν είμαι εναντίον των αλλωνών κρατών που κάνουν αυτά που κάνουν. Κοιτάνε το συμφέρον τους. Η πατρίδα μας τι κάνει? Πού είναι το συμφέρον τους? Πού είναι αυτοί οι ψευτοπατριώτες, όπως λες και εσύ, και από την άλλη τους λες και προδότες, και συμφωνώ, να μπορέσουν να κάνουν ορισμένα πράγματα για το κράτος. Εδώ πάνε ένα πρωθυπουργό να βγάλουν και τραβιώνται μέρα νύχτα και δεν ξέρουν. Πιάνουν τον έναν, αφήνουν τον άλλον. Πιάνουν τον άλλον, αφήνουν τον άλλον. Δεν μπορεί να συνονοηθούν δύο άτομα, τρία που είναι. Και θα συνονοηθεί όλη η πολιτική, πώς να το πω, το σύστημα το πολιτικό. Πέντε άτομα δεν μπορεί να συνονοηθούν να βγάλουν ένα πρόεδρο. Ένα πρωθυπουργό μάλλον. Πώς θα κάνουν όλα τα υπόλοιπα που είπατε? Εγώ είμαι εκτός σε αυτού αυτή τη στιγμή. Μένω στην Αμερική. Η πατρίδα μου είναι πατρίδα μου. Αλλά και η δεύτερη μου πατρίδα είναι Αμερική. Αλλά αυτά που βλέπω είναι ούτε στην κατοχή δεν τα είχα δει. Μετά την κατοχή που μεγάλωσα στην κατοχή, δεν τα είχα δει αυτά που γίνονται τώρα. Τότε κοιτάγαμε ο ένας να υποστηρίξει τον άλλον, γιατί βγήκαμε από την κατοχή και από τον εμφύλιο πόλεμο, ενώ τώρα ο ένας κοιτάει πώς θα κρατήσει την καρέκλα του. Και όλη η υπόθεση είναι για την καρέκλα και για το χρήμα, τίποτα περισσότερο. Και όλοι αυτοί δουλεύουν εις βάρος του λαού. Ο Παπανδρέου και ο Σαμαράς το ίδιο είναι, δεν κάνει τίποτα. Κανένας δεν κάνει τίποτα. Ακριβώς. Ξέρεις τι θα κάνουνε εάν βρεθούν στρατιωτικοί? Μπορεί, δεν ξέρω πως φαντάζεις τον καθένανε, εφόσον λέω τακτικά, λέω για τον Παπαδόπουλο, οι στρατιωτικοί είναι αυτοί που θα κάνουνε μια δουλειά καλή και θα τους ξεχρεώσουνε τελείως, και ούτε και η Τουρκία θα σηκώνει κεφάλι, γιατί με τον Παπαδόπουλο είχε κάνει backup. Με τώρα με τα λαμόγια και τους προδότες έχουν ξεσηκωθεί. Λοιπόν, αυτά έχω να σου πω, Παναγιώτη, και στον Άγγελο. Λοιπόν, γεια χαρά, Παναγιώτη, να σε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Η επόμενη γραμμή λέγεται, παρακαλώ. Παρακαλώ, λέγεται. 727-725-5555 τηλέφωνο εδώ στο σταθμό για τους φίλους και φίλες που θα λάβουν μέρος στη σημερινή μας εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Για εσάς που άνοιξε την τηλεόρασή σας τώρα, ή το ραδιόφωνο, ή στο ίντερνετ, whatever. Έχουμε σήμερα Τετάρτη τον Παναγιώτη Τουλάτου. Απευθείας μετάδοση μέσω Skype από την Ελλάδα. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Αυτό που έχω να πω τρία λόγια. Τα κόκαλα του Παπαδόπουλου τρίζουνε τώρα μες στον τάφο του. Αυτό να γνωρίζουνε όλοι οι αλάζονες της Ελλάδος. Αχ, και πότε θα εμβαϊστεί ένας παρόμοιος να τους πετσοκόψει. Γιατί αυτό που γίνεται σήμερα στην Ελλάδα είναι το πιο εσχρό πράγμα με τους πολιτικούς. Να μην μπορούν, λέει, να κανονίσουνε ποιο κλέφτη θα βάλουνε ή ποιο να τους φέρει. Καλή νύχτα σας. Καλό βράδυ. Η επόμενη γραμμή λέγεται... Ναι. Ναι, Άγγελε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Παναγιώτη. Γεια σου, γεια σου. Έχω γίνει πίρκε μανία. Δεν μπορώ να καταλάβω
αυτός ο Παπαντρέου τόσο δύναμη έχει και δεν μπορεί ο λαός να τον πετάξει κάτω. Αυτά είναι όλα ύστερα όλα τα κανάλια, Παναγιώτη μου, είναι υπέρ αυτονών. Δεν λένε την αλήθεια. Η αλήθεια που πρέπει να βγει για να γλιτώσει η Ελλάδα μας και ο κόσμος που υποφέρει είναι να βγει ο στρατός έξω και να κάνει στρατιωτικό νόμο. Να βγει ένας, να μπορέσει να Έλληνας και να φύγουμε από την Ευρώπη. Τι είναι η Ευρώπη? Μας έχουν κάνει. Αλλά βγαίνει ο καθένας στα κανάλια. Όχι, λέει, δεν θα φύγουμε από το ευρώ, γιατί άμα πάρουμε τη δραχμή θα πεινάσουμε, θα καταστραφούμε, δεν θα πληρώνουμε έτσι, δεν θα κάνουμε. Τι είναι αυτά? Αυτοί είναι προδότες, Παναγιώτη μου. Κάνετε λίγο υπομονή, λίγο ακόμα υπομονή, πολύ λίγο ακόμα υπομονή. Θα δείτε τον ελληνικό στρατό. Πρέπει, αμήν. Θα το δείτε. Όλη τη νύχτα κάθομαι και δείτε. Ακούγω τον έναν τον άλλον. Τι είναι αυτά? Τι άλλο, τόσο δύναμη έχει αυτός ο προδότης? Πρέπει όλοι να πέσουν κάτω, όλη η κυβέρνηση. Όχι, όλοι οι προδότες πάλι είναι. Το να γίνει πρόεδρος, πώς το λένε, πρωθυπουργός, ο Κοντρός. Ο Πρετσάνικος. Και ο Πρετσάνικος τώρα, ποιοι είναι αυτοί? Όλος ο Βλάκας πήγε και ήθελε να κάνει συνωμοσία με τον Παπαντρέου, λέει, για να γλιτώσουν την Ελλάδα. Και δεν, τώρα δεν υπογράφει. Τώρα που την πάτησε κι αυτός. Μάλιστα. Υπομονή λίγο ακόμα. Άντε Παναγιώτη μου, αμήν. Για χαρά. Να σηκωθώ ένα πρωί και να πει ο στρατός. Να τους φεταστεί. Η Ελλάδα θα λάμψει. Η Ορθοδοξία θα λάμψει. Για χαρά. Η επόμενη γραμμή λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι. Έστω για λίγο. Ναι. Παρακαλώ, λέγεται. Ναι. Άγγελέ μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ειρήνη είμαι. Γεια σου. Σε σένα και στον Παναγιώτη ένα μεγάλο μεγάλο μπράβο απόψε. Είσαστε υπέροχοι σε αυτά που λέτε. Μακάρι να μπορούσες να το βγάλεις τον Παναγιώτη πιο συχνά, να ξυπνήσουν και οι εδώ Έλληνες στην Ελλάδα. Εντάξει, αγόρι μου. Για καλά, σε Τέξας. Μου έδωσες μια πολύ πολύ μεγάλη χαρά. Χαρήκαμε από το Τέξας. Από το Τέξας, ναι, ναι. Χαιρετισμού στο γιο. Ευχαριστώ, αγόρι μου, να είσαι καλά. Για καλά. Λοιπόν, τα φιλιά μου και την αγάπη μου και μπράβο σας. Έτσι να τα λέτε. Γεια. Χαρά. Να πάντη γνωρίσω την ακροατρία μας στο Τέξας. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ένα λεπτό στην ακροατρία μας. Θα πάω καμιά μέρα να την γνωρίσω στο Τέξας. Να δούμε και το φίλο μας, το George τον Bush. Και είναι φίλος. Με το φίλο, τον George Bush. Είναι φίλος. Τον καρδιακό φίλο. Καρδιακός φίλος. Καρδιακός φίλος, άκουσε με κάτι. Καρδιακός φίλος και φιλέλλην. Ο George. Άκουσε με, Παναγιώτη, ξέρω τι σου λέω. Και ο διάολος φιλέλλην είναι. Εντάξει. Γιατί τους Έλληνες Ορθοδόξους κυνηγάει. Ποιος θα κυνηγήσει? Λοιπόν, μια φορά θα σου πω κάτι. Ότι από όλους τους προέδρους ο πιο καλύτερος φίλος της Ελλάδος είναι ο George Bush και η οικογένειά του. Θέλετε δεν θέλετε, αυτός είναι. Και ο George Bush έλεγε το ναι ναι και το όχι όχι. Μια φορά ο σημερινός πρόεδρος θα περάσει 100. Άκουσε με, Παναγιώτη, ο σημερινός πρόεδρος, εντάξει, που το κάνετε μεσσία στην Ελλάδα, θα δώσει στην Τουρκία 115 εκατομμύρια σε πολεμικό, βαρύ πολεμικό. Το οποίο αυτό θα είναι όλες οι ρουκέτες εναντίον των νησιών μας και στην Ελλάδα. Πρόσεξε. Όχι, δεν χαίρομαι, γιατί εγώ τώρα κάνω μια αγώνα τώρα και πρέπει όλο το βράδυ να καθίσω να στέλνω emails και να στείλουν όλοι στους κόγκρες να μην το περάσει ο πρόεδρος μας αυτό το κοντήλι. Κάτσε. Πιστεύεις τι πολεμικό υλικό θα έχει η Ελλάδα όταν γίνει ο πόλεμος μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας? Βλέπεις τι πολεμικό υλικό θα έχουμε? Βλέπεις πως μας αγαπάει ο Ομπάμα? Γιατί όλο αυτό θα είναι στα χέρια μας. Μακάρι.
του. Μακάρι. Μακάρι. Πάμε στην ακροατρία μας, συγγνώμη, λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε. Καλησπέρα, χρόνια πολλά για εχθές που είχες τη γιορτή σου. Α, σε ευχαριστώ, μα δεν μου τα πες εχθές. Ναι, σήμερα είναι το Αγίου Νεκταρίου, χρόνια πολλά. Ναι, σήμερα ναι, ξεχάσαμε σε όλους τους νεκταρίους και νεκταρίες χρόνια πολλά. Να χαίρονται τη γιορτή τους όλοι. Ναι, ναι, ναι. Μια ερώτηση θέλω να κάνω τον κύριο Παναγιώτη. Λοιπόν, γιατί πάντα είμαστε με τη Δύση. Η Δύση τι μας έκανε μέσα όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί με τη Δύση, μπορεί να με απαντήσει, σε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δεν άκουσα καλά. Γιατί να είμαστε όλα αυτά τα χρόνια, λέει η ακροάτρια. Θα σας απαντήσω στο τηλέφωνο, εντάξει. Όχι στο τηλέφωνο, στον αέρα. Η ακροάτρια μας λέει γιατί πάντα είμαστε με τη Δύση και όχι με την Ανατολή. Με την Ανατολή είμαστε 400. Πρόσεξε, με την Ανατολή είμαστε 400 χρόνια σκλαβιά. Λοιπόν, δεν θέλουμε την Ανατολή. Πάμε με τη Δύση. Δεν μιλάει για την Τουρκία. Εμείς είμαστε Ανατολή. Εμείς είμαστε και η Δύση. Διότι η Ελλάδα ως πολιτισμός και ως μητέρα και δημιουργός της δημοκρατίας εδώ είναι η πηγή. Mm-hmm. Λοιπόν, μπορεί να φύγει η πηγή από εδώ και να πάει κάπου αλλού και να πει εμείς ανήκουμε εκεί, αφού η πηγή είναι εδώ. Τα πάντα νίκουν εδώ. Εδώ είναι η Ανατολή, εδώ και η Δύση. Αυτό είναι. Οπότε το λάθος είναι των προδοτών της Ελλάδος, ναι, που θέλουν να λένε και ανήκουμε στη Δύση. Δηλαδή εγώ φτιάχνω κάτι και θα πω ότι εγώ ανήκω σε αυτό που έφτιαξα, αυτό ανήκει σε μένα, αφού εγώ το φτιάχνω. Πώς είναι δυνατόν εγώ να ανήκω σε εκείνο? Όπως λένε οι ανόητοι, η Μακεδονία λέει είναι ελληνική. Άκουσον άκουσον, λένε χωρίς να ξέρουν καλά ελληνικά τις έννοιες, υποστηρίζουν τους Σκοπιανούς, ναι, και λένε η Μακεδονία είναι ελληνική. Δηλαδή σαν να λένε οι Γάλλοι ότι το Παρίσι είναι γαλλικό. Η Μακεδονία είναι Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Είναι Ελλάδα. Είναι Ελλάδα, δεν είναι, yes, στην Ελλάδα. Άλλος εσύ. Yes. Είναι Ελλάδα. Η Μακεδονία είναι Ελλάδα. Δεν θα πεις είναι ελληνική. Όχι, η Μακεδονία είναι Ελλάδα. Το δεν είναι εδώ, αλλά είναι κάπου αλλού και αυτό είναι ελληνικό, λέμε. Είναι σαν να λέμε τον Παρθενώνα. Ο Παρθενός τι είναι? Ελλάδα. Ελλάδα είναι. Βεβαίως, όλα Ελλάδα έτσι είναι. Δεν θα πεις. Η Βόρεια Ήπειρος τι είναι? Ελλάδα είναι. Η Κωνσταντινούπολη τι είναι? Ελλάδα είναι. Άλλο πας θα φάγανε. Ναι. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται, παρακαλώ. Δεν θα λες η Μακεδονία είναι ελληνική. Την, ναι, Αλβανία τη λέμε η Ήπειρος είναι ελληνική, διότι την έχουν πάρει. Αφού το πήραν, ναι, αυτό που πήραν, το λέμε εμείς. Αυτό που πήρατε είναι ελληνικό. Ναι, για να πάμε στα τηλέφωνα, Παλαγιώτη. Όταν όμως το έχουμε, δεν λένε είναι ελληνικό, είναι Ελλάδα. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε στα τηλέφωνα. Ναι. Έλα, και δε. Έλα, ο Σωτήρης, Παλαγιώτη. Έλα, Παλαγιώτη. Η αγάπη σου. Παναγιώτη! Σ' ακούει! Έλα, κουμπημένη! Ένα συγχαρητήρια, σήμερα πας πολύ καλά, έτσι δεν φαντάζεσαι την εκπομπή στα ύψη της. Ήθελα να σου πω, Παναγιώτη, το εξής, ότι στο Αγωστό και η Κεφαλονιά εδώ και αρκετά 150 χρόνια πίσω υπήρχαν οι Εγγλέζοι, αν θυμάσαι. Αμέ. Και μαζευτήκανε λοιπόν για να διώξουμε τους Εγγλέζους, οι Κεφαλονίτες έκαναμε παλιά παχύ γιαούρτι. Ξέρεις, γιαούρτι παχύ. Και μια φορά αρπάξαμε τα γιαούρτια και δώσαμε στους Εγγλέζους γιαούρτι στις μάπες και σηκωθήκαν και φύγανε μαζί με την νέα σχήσα. Λοιπόν, τώρα οι πολιτικοί δεν συγκάνουν στην Ελλάδα. Δεν καταλαβαίνει, Παναγιώτη, ότι αυτό που είναι βλέπουν το κυρί και δεν βλέπουν τη φάκα. Οι ανθρώποι, ότι θέλουν να τους βάλουν οι Γάλλοι, τα Γαλλιά και οι Γερμανοί να υπογράψουν το δάνειο και τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους και τα ζυγόνια τους και η γάτα τους και τα σκυλιά τους να υπογράψουν όλοι μαζί για να τους έχουν χειροπέδαρα. Δεν το έχουν πει, όταν καθώς υπογράψουν, Σωτήρη, αυτό όταν υπογράψουν το χαρτί. Αυτό που πρέπει να κάνουν είναι εκεί μόνο να δε, γιατί όσα λεφτά έχουν πάρει είναι unsecure. Δηλαδή δεν είναι εγγυημένα τα λεφτά που έχουν πάρει μέχρι στιγμής. Και επειδή συμπαθήσαν οι Γερμαναράδες τώρα, διότι δεν έχουν εγγύηση τα λεφτά που έχουν δώσει έξω, προσπαθούν τώρα με κομπίνες και τροπίλες να τους βάλουν τους παλαβούς, τους πολιτικατζίδες και τους κομιτατζίδες να υπογράψουν την Ελλάδα, κομμάτια της Ελλάδας, το κατάλαβες? Διότι αν δεν υπογράψει, Παναγιώτη, θα σου πάρουν το σπίτι τράπεζα αύριο. Άμα είναι ανυπόγραφο, δεν σου παίρνουν τίποτε.
στόχευση για την Κορέτσια Ρώμα. Να πάει να συναντήσει το Παρασκόνι στην Ιταλία. Όταν παραδίδεται μία χώρα σε μία άλλη από πόλεμο, υπογράφουν συμφωνία παράδοση. Μπράβο! Αυτή η Γερμανία στιγμή, είναι υποκατοχή αυτή, τώρα και η Ιαπωνία και η Γερμανία είναι υποκατοχή, έχουν υπογράψει συνθήκη και στην Αμερική. Έχουν σύνεση που όταν, υποκατοχή. Όταν υπογράψει... Και το υπάρχει και ο Αμερικανικός αυτός η Γερμανία. Άσε με ρε Σωτήρη να μιλήσω. Ναι, έλα, λέγε. Όταν υπογράψει ο πρωθυπουργός ενός κράτους και οι αρχηγοί των κομμάτων υπογράψουν το ίδιο συμφωνητικό παράδοσης εδαφικής ακεραιότητος της Ελλάδος, έχει δοθεί η Ελλάδα στους ξένους ανέμακτα. Πάει. Επίσης, μα είναι κίνδυνος τώρα, εάν υπογράψουν αυτοί οι πολιτικαζίδες την ακεραιότητα της Ελλάδος, υπογράφουν τα σύνορα της Ελλάδος. Ακριβώς. Το καταλαβαίνετε κανένα. Οι άνθρωποι είναι να πάρουν εδώ που να φύγουν. Είναι προδότες. Όχι, πρέπει να καταλήψουν, γι' αυτό δεν θέλει να λάβει κανένας την Πρωθυπουργία. Διότι είναι, αν θυμάσαι όταν ήταν υποκατοχή, ποιος ήταν ο Πρωθυπουργός που έβαλε Γερμανία υποκατοχή. Κάποιος Κατρακόγλου, το ίδιο θα κάνει και τώρα, θα λαμβάνουν υπουργό υποκατοχή. Το καταλάβατε. Αυτή είναι η κυβέρνηση υποκατοχήν. Παναγιώτη, με ακούς? Παναγιώτη, με ακούς? Τον έκασε. Κάτι έπαθε. Έκασε με τον Παναγιώτη. Λοιπόν, του κάμε από τέσσερα και από την Ελλάδα κάτω, του κλείσαν τις γραμμές. Όχι, έπεσε εδώ, κάτι έγινε. Να περάσω σε μια διαφήμιση γιατί κάτι έγινε με το κομπιούτερ σου. Λοιπόν, θα περάσουμε σε μια διαφήμιση και πάλι κοντά σας. Λέτε να πέσε σύρμα. Συγγνώμη στους ακροατές μας. Σε λίγο και πάλι κοντά σας μια διαφήμιση.
κυρίες και κύριοι, τεχνικό πρόβλημα έχουμε με το Skype, κάει και το κεντρικό σερβερ εδώ. Θα έχω τον Παναγιώτη. Έλα Παναγιώτη, έλα Παναγιώτη, με ακούς? Ναι. Παναγιώτη, με ακούς? Σε ακούω, αλλά δεν σε βλέπω. Δεν θα με βλέπεις, αλλά ούτε σε βλέπω κι εγώ, διότι σε παίρνω τηλέφωνο τώρα από το κινητό εδώ. Σε βλέπουν οι ακροατές μας εδώ. Θα προσπαθήσω, δεν έχω, γιατί από το κομπιούτερ κάει και το πάρω σε απλά. Και κόπηκε η γραμμή. Δεν το πήρα καμπανά, δεν ξέρω τι έγινε ακριβώς. Το μάκ, το κομπιούτερ που σε έπαιρνα κτλ. Αλλά σε βλέπω εγώ εδώ πέρα στη φωτογραφία, στο τηλέφωνο. Δηλαδή σε παίρνω τώρα από το κινητό και σε ακούνε οι ακροατές μας. Μπορεί να συνεχίσουν την εκπομπή μας όμως με φωνή. Λοιπόν, έλα, με ακούς Παναγιώτη? Ναι, δεν βλέπουν εικόνα μου, έτσι? Δεν βλέπουν εικόνα σε αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχω εικόνα. Σε παίρνω από το κινητό αυτή τη στιγμή. Εντάξει, γι' αυτό, εντάξει, για να μην σε κόψω κατευθείαν, σε παίρνω από το κινητό, γιατί το κοπίτρο, όπως είπαμε, το μεγάλο, κάει και το πάρω απλά και μ' άφησε στη μέση. Φωνάσετε και δύο μαζί, Σωτήρης και Πουλάτος, και πουλάθηκε το κοπίτρο. Δεν πειράζει όμως, θα το έχουμε έτοιμο αύριο. Πάμε στα τηλέφωνα τώρα, ακούσουμε τους ακροατές μας. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε. Μάλιστα, εδώ δεν σας βλέπουμε. Έχουμε πολύ άσχημη εικόνα στο Palm Harbor, στο Bright House, κάθε μέρα. Δηλαδή πιο καλά βλέπουμε από την Ελλάδα τα νέα, παρά εσάς εδώ το πρόγραμμα. Το ξέρω, αυτό θα το φτιάξουμε εντός της εβδομάδος. Εντάξει. Είναι η γνώση μας ότι κολλάει η φωτογραφία, αλλά το φτιάξουμε αυτό και θα έχουμε πολύ καθαρά. Στην Ελλάδα όμως φαίνεται... Το ξέρω, το βράδυ είναι πιο αργά γιατί έχει πολύ... Όχι, όχι, και το μεσημέρι φαίνεται καλά από την Ελλάδα. 2 η ώρα πολύ καλά. Εσάς δεν μόνο αυτή, μόνο σε αυτή την εκπομπή είναι ένα πρόβλημα που έχουμε, με τα σερβες θα το φτιάξουμε. Ναι, εντάξει. Οκ, okay, για χαρά. Παρακαλώ, λέγεται. Φάπλιε. Σου λέτε, δεν είναι ωραίο πράγμα να μιλάς έτσι. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε. Γεια σου Άγγελε, καλησπέρα. Καλησπέρα, σε ακούει ο Παναγιώτης. Παναγιώτη, παραμιλήσεις. Γεια σου Παναγιώτη. Συνονόματι. Τέλος πάντων. Άγγελε, έχουμε από την περασμένη Σαββάτο Κυριακή που έπρεπε να αλλάξουμε πρωθυπουργό. Σήμερα έχουμε Τετάρτη και ακόμα δεν έχει γίνει τίποτε. Λοιπόν, η γνώμη μου είναι ότι δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Κάτι άλλο συμβαίνει εκεί πέρα. Εγώ βλέπω ότι η Ελλάδα θα αλλάξει πορεία τελείως. Μπορεί αύριο μεθαύριο να ανακοινώσουν ότι φεύγουν από την Ευρώπη και από τη Δραχμή. Και γι' αυτό είναι όλη η καθυστέρηση αυτή, όχι για ένα όνομα πρωθυπουργού. Αυτή είναι η γνώμη μου. Τι νομίζετε εσείς? Παναγιώτη, τι νομίζεις εσύ για αυτό το πράγμα? Ναι, σωστή, και αυτή η σκέψη παίζει. Και αυτή η σκέψη παίζει. Η πλήρη αποχώρηση και γενική ολοκληρωτική αλλαγή, αλλά δεν θα ήθελα να πω κάτι πιο πάνω για αυτό τώρα. Σωστά σκέφτηκε αλλά ο άνθρωπος. Αλλά κάτι τέτοιο αυτό μυρίζει εκεί πέρα, διότι δεν μπορεί δύο ανθρώποι να μην μπορούν να συνονοηθούν για ένα όνομα πρωθυπουργού σε ένα διάστημα μέρες. Δηλαδή, εάν αυτό είναι πραγματικά το πρόβλημα, έχουμε μεγάλα χάλια. Μεγάλα χάλια. Αλλά δεν νομίζω να είναι αυτό. Κάτι άλλο συμβαίνει. Σωστά σκέφτηκες, αδερφέ μου. Λοιπόν, γεια σας. Σωστά σκέφτηκες. Ευχαριστώ. Γεια χαρά, γεια χαρά. Η επόμενη γραμμή λέγεται, παρακαλώ. Ναι. Σας ακούμε. Εδώ, Βαλτιμόρ. Γεια σας από τη Βαλτιμόρη. Τι γίνεστε? Γεια σας, καλά. Γιατί στο λογοριό σας τι θα γίνουνε? Ένας γέροντος από το Άγιο Όρος είπε, το Νοέμβριο εκλογές και πόλεμος. Ο Παπανδρέου θα φωνάξει τους Τούρκους, αφού θα χάσει τις εκλογές, θα φωνάξει τους Τούρκους να κάνει πόλεμο. Δεν προσθέτει να κάνει τίποτα, δεν θέλω χωρίς σας. Εντάξει. Γεια σας από την Βαλτιμόρη. Δεν ξέρω τι γέρος το είπε αυτό. Που λέει και ο Λαζόπουλος. Αλλό. Ναι, σας ακούμε, η επόμενη γραμμή. Λοιπόν, θέλω μια ερώτηση στον Παναγιώτη. Σας ακούει. Να μας ενημερώσει σχετικά με το ποιόν του Παπαδήμα. Του Παπαδήμα, πώς λέγεται αυτός ο... Του τραπεζίτης. Ναι, ναι. Γιατί προχθές ο Λαζόπουλος είπε κάτι το οποίο δεν τα είπε έξω από τα ρούχα που λέμε. Όσο και σήμερα ή χθες ήταν το ΕΡΤ. Ανέφερε για τον Παπαδήμα ότι δεν το θέλουνε. Μετά σήμερα είπε ότι ο Σαμάρας συμφωνεί
τι παίζεται, ποιο είναι το όλο το ποιόν του Παπαδήμα, γιατί ο Παπαδήμας κάποτε στο πρώτο χρόνο ήταν και σύμβουλος του Παπανδρέου. Τώρα ο Παπαδήμας ζήτησε να το υπογράψουν το χαρτί αυτό που ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπει ως πρωθυπουργός. Το είπε το ΕΡΤ σήμερα. Αν έχει πληροφορίες... Δεν θέλουνε κανέναν Παπαδήμο, θέλουνε να μπει κάποιος πρωθυπουργός για να υπογράψει την παράδοση του ελληνικού κράτους. Και δεν τολμάει κανένας να κάνει ακόμα την κίνηση. Γι' αυτό δεν υπογράφουν και δεν βρίσκουν όνομα. Διότι αυτό πάει να πει παράδοσης άνευ όρων του ελληνικού κράτους και έθνους στους ξένους. Ναι βρε Παναγιώτη, αλλά ο Παπαδήμας ζήτησε να το υπογράψει όμως. Γι' αυτό και δεν υπογράφουν. Γι' αυτό και δεν βγάζουν πρωθυπουργό, για να αποφύγουν την υπογραφή και οι υπόλοιποι. Γιατί εδώ πέρα μιλάμε για παράδοση κράτους άνευ όρων και χωρίς πόλεμο. I understand. Αλλά ο Παπαδήμας ζήτησε να το υπογράψει. Και οι υπόλοιποι. Ο Παπαδήμος γιατί να μην το πει. Ε? Ο Παπαδήμος ανήκει αλλού. Δεν ξέρω που ανήκει, γι' αυτό σου ρωτά. Ποιο είναι το ποιόν του. Καρέκλα. Σου λέω εγώ, είναι μασόνος. Ωραία, δεν ξέρω. Ψάξτε και να μας το ανημερώσει. Είναι μασόνος. Okay. Καλό βράδυ. Η επόμενη γραμμή λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε. 727-725-5555. Συγγνώμη που ακούμε τον Παναγιώτη, δεν τον έχουμε σε φωτογραφία λόγω του ότι έχουμε πρόβλημα με την με το connection από το computer, που ήταν το Skype. Μηχανήματα να κάψουν και έγονται. Παναγιώτης, εκεί? Εδώ είμαι. Έλα, ναι, παρακαλώ, λέγεται. Ναι. Ήθελα να σας πω ότι στην Τουρκία δεν υπήρχαν Έλληνοι, υπήρχαν Ρωμιοί. Και όλοι Ορθόδοξοι με καλές το Πατριαρχείο και όλα. Αυτά που λέει ο Παναγιώτης δεν τα διάβασε καλά. Πώς ήταν της Τουρκίας, της Βυζαντινής Ορθοδοξία. Τότε τον είχα ρωτήσει πριν 6 μήνες γιατί ποτέ δεν μιλάει για τα γεγονότα που ήταν στο 55-56 στην Τουρκία. Δεν τα ξέρει ή δεν θέλει να τα πει. Ζήτω η Τουρκία και αγοράζει κάθε μήνα από ένα σπίτι στα νησιά. Είπες ζήτω η Τουρκία. Τουρκικά νησιά. Ακριβώς αυτό είπες. Είπες ζήτω η Τουρκία. Ναι Άγγελε, αυτό είπε. Η Τουρκία θα αγοράσει όλα τα νησιά σιγά σιγά. Και κανείς δεν κάνει τίποτα. Αλλά εσύ γιατί μας είπες, εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω αγαπητέ φίλε, γιατί προηγουμένως μας είπες ζήτω η Τουρκία. Γιατί η Τουρκία δεν χρωστάει κανέναν ούτε ένα φράγκο, η Ελλάδα είναι ζητιάνη και κανείς δεν μπορεί να τους δώσει πια λεφτά να τα τρώνε όλη η πολιτική. Καλά, σε λίγο θα τα πούμε. Με τι, θα τα πούμε σε λίγο και σένα, θα σε δούμε. Να μάθεις λίγο για τα γεγονότα. Μιλάς για τον Αρχιεπίσκοπο, τον Ιρηναίο, για όλα, αλλά δεν ξέρεις την αλήθεια τι έγινε στην Κωνσταντινούπολη. Εφόσον τους κάψανε οι Τούρκοι όλους τους Έλληνες. Οι Τούρκοι κάψανε όλους τους Έλληνες. Ναι, ας μην τα πάντα. Έχω βίντεο, το έχω παρουσιάσει εδώ. Εγώ ήμουνα μπροστά στα μάτια μου, τα είδα. Που κάβανε τις εκκλησίες, ήμουνα κοντά στην αρχιεπισκοπή του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στο Γετίκουλε και τα είδα όλα με τα τραμ, τραγούσανε τους παπάδες και όλα τα ράσα αυτά. Γιατί δεν μιλούνται πια? Θα μιλήσουμε. Θα βάλουμε και άλλο βίντεο να το παρουσιάσουμε. Άντε, για χαρά. Ευχαριστώ. Για χαρά.
Θέλεις να τα μιλήσουμε, αγαπητέ φίλε, αλλά μου λες ζήτω η Τουρκία. Όσο άσχημες στιγμές και να περνάει η Ελλάδα, κι αν βρεθήκανε 2, 10, 20, 300 πολιτικοί οι οποίοι τριμάξαν την Ελλάδα, δεν νοείται να λέμε ζήτω η Τουρκία. Θα λέμε ζήτω η Ελλάδα, και η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Το σπίτι του, καλά κάνει, άγγελε. Ναι. Υπερασπίζεται την πατρίδα του και το σπίτι του. Ο άνθρωπος είναι Τούρκος, δεν το κατάλαβες. Δεν πιστεύω να είναι Τούρκος, γιατί αυτός είπε στο τέλος ότι θέλει να παρουσιάσουμε αυτά που κάνανε οι Τούρκοι και τραβάγανε τους παπάδες και τους καίγανε και τους κόβανε τα σύθια από τις γυναίκες, σφαγμούς, κλέβανε τα παιδιά και αποκεφαλίζαν τους πάντες. Θα έχω παρουσιάσει στο ίντερνετ αυτά. Και κάθε φορά που έρχεται 25 Μαρτίου, για τους Τούρκους βγαίνουν και με βρίζουν. Και μερικούς που λένε, γιατί βάζεις αυτές τις φωτογραφίες, λέει, του 21. Αφού σου λέει ζήτω η Τουρκία, τι θέλεις τώρα πιο πέρα? Ο άνθρωπος σου έδωσε ταυτότητα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στα τηλέφωνα. Λέγεται, παρακαλώ. Λέγεται. Παρακαλώ, λέγεται. Παρακαλώ, λέγεται. Κύριε Άγγελε. Καλησπέρα. Παρανοήσατε, ο άνθρωπος ζήτω η Τουρκία, αλλά όχι με την έννοια που νομίζετε εσείς. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να σας εξηγήσει, αφού και τα ελληνικά του είναι σπασμένα. Είναι μικρασιάτης και σου λέει έζησε αυτά τα πράγματα. Το παρανοήσατε αυτό το πράγμα. Εγώ κατάλαβα τι είπε, κατάλαβα. Είναι σαν να λέμε για το κακό που έχει ο πλανήτης Γη, ζει το διάβολος. Δεν λέγεται όμως αυτό. Παναγιώτη, μην το παίρνεις ανάποδα. Εγώ κατάλαβα τι εννοείς, κατάλαβα τι εννοείς και πώς το είπε. Όμως ποτέ δεν δοξάζουμε κάτι κακό. Όσο κακό και να είναι, δεν το δοξάζουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ζήτω η Τουρκία επειδή αυτοί ευημερούν. Ούτε να πούμε ζήτω ο διάβολος επειδή ο πλανήτης είναι κάτω από το πέλμα του κακού. Ο καθένας δεν έχει τη μόρφωση που θέλεις εσύ, ναι, να έχει. Καλέ μου άνθρωπε, ναι, σε καταλαβαίνω, ναι, είπα τον κατανοώ. Μην τον βρίζεις όπως... τον άνθρωπο και τον ελέσαι με μέτη. Δηλαδή και εσύ μεταχειρίζεσαι άσχημη γλώσσα. Ζήτω η Τουρκία τη στιγμή που έχουμε νεκρούς στην Κύπρο από το 1974 και μου λέει ζήτω η Τουρκία και να μην το εννοεί, μόνο που το λέει τρίζουν, ναι, τα κόκαλα από, από τους στρατιώτες μας, ρε, αδερφέ. Κοίτα, Πανεσόνη, λέγονται αυτές οι λέξεις. Σε παρακαλώ, να μην επηρεαζόμαστε τόσο πολύ. Ο άνθρωπος επαινεί την Τουρκία αυτή τη στιγμή. Η Τουρκία όμως, κατάλαβα, έχει στρατιωτικό, κατάλαβα, καθεστώς και γι' αυτό προχώρησε. Κατάλαβα. Αν εμείς είμαστε άξιοι της τύχης μας στην Ελλάδα, δεν μας φταίνε ούτε οι Τούρκοι ούτε κανένας. Εμείς μάθαμε στην καλοπέραση. Σωστό. Όμως δεν λέμε ποτέ ζήτω η Τουρκία. Δεν το λέμε. Γιατί μην τον παραξηγείς. Κατάλαβα πως το. Εντάξει, τελειώσαμε σε αυτό το θέμα. Να πάμε στον επόμενο ακροατή. Καλό βράδυ. Παρακαλώ, λέγετε εσείς. Καλησπέρα, Άγγελο και κύριε Παναγιώτη. Καλησπέρα. Θέλω να ρωτήσω μια ερώτηση. Γιατί εμείς οι Έλληνες δεν μπορούμε, έχουμε δηλαδή τον εγωισμό να είμαστε όλοι πρώτοι και να ακολουθήσουμε τον νόμο τον κανονικό, παρά να θέλουμε να μας, πώς λένε, να μας διευθύνουν με το πούρδουλα, όπως είχαμε τότε που ήταν, που λέμε, ζήτω ο Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος, ζήτω αυτή η στρατηγική να έρθουν ξανά πάση. Γιατί να έχουμε το πούρδουλα πάνω από το κεφάλι μας και να μην μπορούμε με ειρήνη και αγάπη να συμφωνήσουμε και να διευθύνουμε την Ελλάδα με δημοκρατική γνώμη? Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί είμαστε εμείς Έλληνες δηλαδή τόσο άπλιστοι και αυτοί όλοι οι άλλοι διευθύνονται όλα τα κράτη και εμείς όχι. Γιατί υπάρχουν στην Ελλάδα, όσο υπάρχουν ήρωες, τόσο υπάρχουν και προδότες. Και όταν πολλούνται αυτοί, πουλάνε τους ήρωες. Όταν πολλούνται για το χρήμα, από εκεί και πέρα μην ψάχνεις το γιατί. Υπάρχουν προδότες, πολλοί προδότες στην Ελλάδα. Κοιτάνε την τσέπη τους, την κοιλιά τους και προδίδουν τα αδέρφια τους. Έληξε. Αυτή είναι η κατάρα. Αυτή είναι που ανέκαθεν που είχε Χριστού Χριστού που προδέσαν και τον Ιησού Χριστό. Για τα λεφτά. Ακριβώς. Ναι, όχι οι Έλληνες όμως. Εκεί οι Ιουδαίοι τον πούλησαν τον Χριστό. Και εμείς κάποτε από εκεί ακολουθήσαμε να πούμε στους Ιουδαίες. Γι' αυτό οι Ιουδαίοι, γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός. Οι Εβραίοι θέλουν να καταστρέψουν τους Έλληνες και φέραν τις διάφορες αιρέσεις μέσα. Διότι τότε είχαν τον στρατηγό του Μεγάλου Αλεξάνδρου και πληρώνανε φόρο στο στρατηγό. Και όταν ήρθε ο Ιησούς Χριστός, νόμιζαν ότι θα τους ελευθερώσει από τον στρατηγό.
και αποφασίσανε να, όταν τους είπε όμως, δεν σας εγώ θέλω να ελευθερώσω εσάς από τους ανθρώπους όπως εσείς, από τους Εβραίους, αλλά θέλω να σώσω την ψυχή σας. Και τότε αυτοί επαναστατήσαν και πήπανε να σταυρώσουν τον Ιησού Χριστό. Και μετά αρχίσαν να κάνουν διάφορες διαιρέσεις και να φέρουν άλλες αιρέσεις και να καταστρέψουν την ελληνική Ορθοδοξία. Ωραία λοιπόν, καλό βράδυ. Όπως έχουν προδώσει το Χριστό τον ίδιο σήμερα το Ιερατείο, δείτε τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων αθώο και συνεχίζουν να τον έχουν κλεισμένο, τον αθώο. Τι περιμένετε δικαιοσύνη? Ναι, δεν πήρε μια και είπες, μια και είπες για τον Πατριάρχη, για τον Βάμε κάποια στιγμή ακόμη εβδομάδα, του μίλησα εχθές, με πήρε από τα Ιεροσόλυμα να μου ευχηθεί χρόνια πολλά για την ονομαστική μου εορτή. Τον υπερευχαριστούμε τον Πατριάρχη Ρήνιο. Όπως και όλοι οι Έλληνες. Λέγεται παρακαλώ η επόμενη γραμμή. Παναγιώτη, γεια σου. Γεια σου, Αγγέλε. Γεια σας. Κάτι ήθελα να πω στον Τούρκο. Εγώ θα ήθελα να μην, φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Να θα το πω. Ανάνα μου ορτάγιο μπέ. Αυτός καταλαβαίνει. Καληνύχτα. Καλό βράδυ. Πέτα τόσα σκυλιά. Καλό βράδυ. Παρακαλώ, λέγεται εσείς. Γεια σου, Άγγελε. Γεια σου. Τι μας κάνει ο Παναγιώτης? Καλά είναι, σας ακούει η Μπουμπουλίνα. Να είσαι καλά. Δόξα τω Θεώ. Εύχομαι ο ελληνισμός να βάλει μυαλά, να φέρει αγάπη, ενότητα και πρόοδο. Γιατί έχουμε κάτι σκυλιά, τα οποία δεν θα ονομάσω, και έχουν καταστρέψει την πατρίδα, την πίστη κλπ. Και θα είναι πολύ ωραίο εκ μέρους του ελληνισμού να αρχίσει να δουλεύει και να παράγει πράγματα παρά να κάνει τουρισμό και να έρχεται ο κάθε εξευτελισμένος και να εξευτελίζει την παιδεία και τις οικογένειες των Ελλήνων. Μ' αρέσει, δεν είναι πω να πάσει πρέπει να παρατέψει, αλλά πρέπει να διαλεχτεί και πρέπει να τους ξέρουμε ποιοι μπαίνουν μέσα στη χώρα. Είναι πολλά καθάρματα που αν ήμουν νέα θα περνά στα χέρια μου όπλα και θα πήγαινα πού να τους καθαρίσω τους κερατώνες. Μπουμπουλίνα, 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 υπομονή. Γεια σου, Μπουμπουλίνα. Γεια σου. Έτσι, γεια σου, Μπουμπουλίνα, στα όπλα. Παρακαλώ, λέγεται. Είσαι νέα, γιατί η ψυχή σου είναι πάντα νέα. Εγώ είμαι πάλι. Καλησπέρα. Μπράβο τον Παναγιώτη. Μπράβο τον Παναγιώτη. Αυτός είναι Τούρκος. Κανένας μικρασιάτης δεν θα την έλεγε ζήτω η Τουρκία. Γιατί αυτοί οι υπόφρανοι άνθρωποι και οι δικοί μου οι γονείς ήταν μικρασιάτες. Και ξέρω όλες τις ιστορίες του τι τραβήξανε από τον τουρκικό ζυγό. Και μη μου λέει τώρα εμένα ζήτω η Τουρκία. Αυτός είναι Τούρκος και δεν είναι μικρασιάτης. Να μην λερώνει και το όνομα των μικρασιατών. Και ένα άλλο που ήθελα να πω, την ώρα που σας είπα, γιατί είμαστε με τη Δύση και όχι με άλλους, εννοούσα γιατί δεν πάμε με τη Ρωσία. Είδατε τι έκανε η Μέρκελ? Πήγε στη Ρωσία, έκανε συμβόλαια, σε ένα χρόνο θα ανοίξουν τους αγωγούς. Αυτοί μπορούνε και εμείς δεν μπορούμε. Αυτό ήθελα να πω τον Παναγιώτη. Γιατί δεν πάμε με τη Ρωσία? Η Ρωσία είναι με το μέρος μας, καλή μου κυρία. Το θα ξέρω. Τη δείτε λίγο τον επόμενο το μήνα. Το ξέρω, αλλά εμείς δεν πάμε με τη Ρωσία. Γιατί δεν πήγε ο Καραμανής? Τη σκαπουλάρισε. Γιατί από εδώ τον είπανε, κοίταξε, τραβήξου, γιατί δεν βάζεις τη σφαίρα. Έτσι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, καλό βράδυ, γιατί έχω χρόνο μπροστά μας. Για χαρά, η επόμενη γραμμή έχουμε 3-4 λεπτά για να κλείσει το εκπομπή σήμερα, λέγεται παρακαλώ. Καλά, λέγεται εσείς παρακαλώ. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Η σύνθεση είναι έτοιμη, φοβόστε. Βενιζέλος, επικεφαλής. Κατάλαβες? Ναι, κατάλαβα, ναι. Αυτό αγόρι μου, τι τελείωσε. Τι Παπαδήμιδες, τι Ελλημάτη, τι τελειώσαν όλοι. Ένας είναι, ένας είναι ο Βενιζέλος. Εκεί το βλέπω και εγώ να πάει το πράγμα. Εκεί πάει το πράγμα και μετά τις εκλογές, εφόσον θέλει ο κύριος Σαμαράς, θα τον τακτοποιήσει πάλι ο Βενιζέλος.
Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει. Καλό βράδυ, γιατί πρέπει να κλείσει το κουμπί. Παρακαλώ, λέγεται εσείς. Εγώ δεν είμαι Τούρκος. Είμαι Ρώσος. Μεγάλωσα στην Κωνσταντινούπολη, το Ίσταμπουλ. Και ήμουνα στις εκκλησίες καλόναρχος και ψάλτης. Τώρα η Τουρκία δεν ήταν εναντί τους Ρωμιούς, αλλά ό,τι κάνανε στην Θεσσαλονίκη που πετάξανε μπόμπα στο Ατατούρκ το σπίτι και μας κάψανε όλες τις εκκλησίες, μας πήρανε όλες τις γυναίκες, τα κορίτσια. Οι Τούρκοι. Και δεν υπάρχει τίποτα, κανένας λόγος, γιατί η Ελλάδα είναι που το έκανε όλα αυτά. Να σου πω κάτι. Η ιστορία λέει το εξής, ότι η Τουρκία δημιούργησε και έβαλε την μπόμπα στο Ατατούρκ στο σπίτι στην Ελλάδα για να πάρει αυτό το οποίο διεκδικεί. Αυτά που ήθελε να κάνει. Ήταν ένα, όπως έκανε στην Κύπρο, το ίδιο πράγμα. Ήταν μια αφορμή για την Τουρκία και δημιούργησε κάτι μέσα στην Ελλάδα και λέει αυτό το κάνανε οι Έλληνες. Με καταλαβαίνεις, αγαπητέ φίλε, από τη Ρωσία. Εγώ πάρω τις περιουσίες των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη. Μας φάγανε ολόκληρη Αγία Σοφία, εσείς Ορθόδοξος, Χριστιανός και μου λες... Από αυτά τα ονόματα και από τον Παναγιώτη και από σένα, ότι η Τουρκία υπάρχουν μουσουλμάνοι και υπάρχουν Ορθόδοξοι. Αυτό πρέπει να το αποχωρήσεις και να λες ότι οι Ορθόδοξοι ή οι μουσουλμάνοι δεν είναι καλοί. Όχι, ναι, κοίταξε, ένα πράγμα θα σου πω το εξής. Επειδή έχω πάρα πολλούς φίλους Ορθόδοξους και εγώ είμαι Ορθόδοξος και έχω και πάρα πολλούς Μουσουλμάνους και Τούρκους εδώ στο Παμπεϊέρα και είναι καλοί άνθρωποι για μένα, ναι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ με τον τουρκικό λαό. Αυτό είναι πρόσεξε. Αυτό είναι πάρα... Είναι άλλο αυτό. Δεν έχουμε τίποτα με τις θρησκείες να κάνουμε. Απλούστατα. Τότε που κάναμε, και δεν με παίρνει ο χρόνος, αγαπητέ φίλε από τη Ρωσία, αγαπητέ φίλε από την Ρωσία, άκουσε με κάτι. Η Τουρκία δημιούργησε το χάσμα αυτό στην Ελλάδα με τη βόμβα που έβαλε στο Ατατούρκ το σπίτι για να αρπάξει τη Σμύρνη και τα νησιά το 1900 πόλη ήταν εκεί πέρα και την Κωνσταντινούπολη και τα πάντα για να κάψει τους Έλληνες ζωντανούς. Εσύ τώρα που σου πήραν τη γυναίκα και την κάψανε, την κλέψανε, κλέψω τα παιδιά σου, τα δικά σου, τα παιδιά τα δικά μου, μου γυρίζει μετά από 50 χρόνια, 60, 100 χρόνια και να μου λες ζήτω η Τουρκία. Πολύ βαρύ είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Υπάρχουν κακοί άνθρωποι, υπάρχουν και καλοί άνθρωποι που είναι αγαπάνε την Ελλάδα και αγαπάνε την Τουρκία. Αυτά πρέπει να τα πάντοτε να τα χωρίσετε. Επειδή σε κοίταξε, πρέπει να κλείσω την εφομπή σε μισό λεπτό. Σε υπερευχαριστώ, να τα μιλήσουμε αύριο. Ή καμιά άλλη μέρα, εντάξει. Ευχαριστώ. Για χαρά. Σε υπερευχαριστώ, δεν παίρνω άλλα τηλέφωνα κυρίες και κύριοι. Έχω μισό λεπτό. Παναγιώτη, Ρώσος ήταν ο φίλος. Εντάξει. Εντάξει, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τετάρτη με το Skype κανονικά. Καλό βράδυ να έχεις Παναγιώτη στην Ελλάδα. Γεια σου. Γεια σου. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Παναγιώτης Λάτος από την Ελλάδα, απευθείας μετάδοση. Στη μισοσία τα 15 λεπτά χάλασε το μικροπολογιστή εδώ και έτσι το χάσαμε φωτογραφία, αλλά τον πήρα τηλεφωνικός και έτσι βγήκε η φωνή στον αέρα. Θα είμαι αύριο πάλι κοντά σας εδώ και θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας με πολλά και διάφορα θέματα και θα ακούμε και για το Κυπριακό. Αύριο θα έχουμε και τον κύριο Τσιμπίδη αύριο εδώ και όλοι αυτοί οι φίλοι ακροατές που βγαίνουν στον αέρα.